Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή 1η Νοεμβρίου, καλό μήνα σε όλους, του 2013. Σκοπός μας σήμερα ήταν να κουβεντιάσουμε για τις ευρωεκλογές που δεν είναι πολύ μακριά και που ήδη γίνονται διάφορα σενάρια για το μετεκλογικό σκηνικό. Σκοπός μας ήταν να κουβεντιάσουμε για την κατάσταση στην Ευρώπη, αλλά το πολύ δυσάρεστο γεγονός, και όχι μόνο δυσάρεστο, αλλά και επικίνδυνο ίσως γεγονός που έγινε σήμερα, η δολοφονία δύο ανθρώπων και ενώ ένας τρίτος βρίσκεται σε πολύ κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο, μας αλλάζει κάπως ουσιωδώς το πρόγραμμα. Θα μιλήσουμε και για αυτό το ζήτημα, ίσως να μας απασχολήσει περισσότερο από το άλλο, το ευρωπαϊκό. Έτσι λοιπόν η ατζέντα μας έχει αλλάξει, η επικαιρότητα ανατράπηκε και όλοι περιμένουμε με αγωνία να δούμε τι ενέργειες θα γίνουν από εδώ και μπρος από την αστυνομία, πού θα καταλήξουν οι έρευνες της αστυνομίας, έχει αναμειχθεί και η τρομοκρατική σε αυτή την υπόθεση, να ξέρουμε αν πρόκειται για ποιο ακριβώς πράγμα πρόκειται, αν πρόκειται για πολιτική πράξη κάποιων ανεγκέφαλων προφανώς. Αν πρόκειται για, φαίνεται απίθανο, αλλά τίποτα δεν μπορεί να αποκλειστεί, αν πρόκειται για ποινικό, για ποινική ενέργεια, για έγκλημα δηλαδή, χωρίς καμιά πολιτική διάσταση, φαίνεται απίθανο κάτι τέτοιο. Θα τα δούμε όλα αυτά, μιλώντας, να σας παρουσιάσουμε αμέσως τους καλεσμένους μας, μιλώντας με τον Δημήτρη Κωνσταντακόπουλο, τον συνάδελφο, εκλεκτό συνάδελφο δημοσιογράφο. Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλησπέρα, Αποστολή. Είναι επίσης από την εκπροσώπηση του πολιτικού κόσμου ο κύριος Γιάννης Μυρλής. Είναι γραμματέας των Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης της Νέας Δημοκρατίας. Για άλλο πράγμα θα μιλήσετε, κύριε Μυρλή, και για άλλο πράγμα θα μιλήσουμε δυστυχώς. Καλησπέρα σας. Είναι ο κύριος Στέλιος Παπάς, είναι υπεύθυνος της ευρωπαϊκής πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ. Καλησπέρα, κύριε Παπά. Καλησπέρα. Εσείς με την πείρα σας επίσης θα μπορέσετε να ασχοληθείτε με αυτό το ζήτημα. Θα έχουμε και τηλεφωνική επικοινωνία από ό,τι ξέρουμε τον κύριο Λαφαζάνη. Είναι η κυρία Μαρία Γιαννακάκη, βουλευτής της δεύτερης περιφέρειας Πειραιά από την Δημάρ. Καλησπέρα σας, κύριε Γιαννακάκη. Είναι ο κύριος Μιχαλόπουλος, εκπρόσωπος τύπου της Δράσης και υπεύθυνος της προεκλογικής της εκστρατείας. Καλώς ήρθατε, κύριε Μιχαλόπουλε. Είναι επίσης και ο κύριος Μιχάλης Τρεμόπουλος, πρώην ευρωβουλευτής των οικολόγων πράσινων και συντονιστής της γραμματείας. Καλώς ήρθατε, κύριε Τρεμόπουλε. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Με ειδοποιούν ότι μπορούμε να μιλήσουμε αμέσως με την Κάτια Νιάκαρη, είναι η συνάδελφος του Κόντρα, η οποία βρίσκεται στο σημείο να μας πει ό,τι νεότερο υπάρχει. Κάτια. Λοιπόν, σε εξέλιξη βρίσκονται αυτή τη στιγμή έρευνες και τις αντιτρομοκρατικές στο σημείο, αλλά και γενικότερα της ελληνικής αστυνομίας για τον εντοπισμό των βραστών. Μάλιστα, με ανακοίνωση από το αρχηγείο της ελληνικής αστυνομίας, βρέθηκε μία μηχανή σε πολύ κοντινή απόσταση, η οποία ερευνάται αν είναι μία από τις δύο μηχανές τις οποίες χρησιμοποίησαν οι δράστες για να εκτελέσουν ψυχρό τα δύο παιδιά, τα δύο μέλη της Χρυσής Αυγής έξω από τα γραφεία της Χρυσής Αυγής. Κάτια, Κάτια, να σας ρωτήσω κάτι. Έχει διευκρινιστεί αν η ενέργεια έγινε από απόσταση, όπως λένε ορισμένες πληροφορίες, ή αν έγινε από κοντινό σημείο, αν κατέβηκαν δηλαδή από τη μοτοσυκλέτα, πυροβόλησαν, ξαναανέβηκαν και έφυγαν. Έχει διευκρινίσει η αστυνομία. Οι πληροφορίες που έχουμε και από μάρτυρες, αλλά και από δήλωση που μας έκανε πριν από λίγο ο κύριος Κασιδιάρης εδώ, είναι ότι κατέβηκαν από τις μηχανές και πραγματικά από πολύ κοντινή απόσταση πήγαν και ουσιαστικά άδειασαν τα όπλα του. Μάλιστα, να σας πω χαρακτηριστικά. Η αστυνομία από την αστυνομία έχουμε πληροφόρηση. Η αστυνομία δεν έχει τοποθετηθεί ακριβώς σε αυτό, δηλαδή να πει πόσο ακριβώς έγινε. Μάλιστα και στην ανακοίνωση που έβγαλε για το περιστατικό λέει για τους πυροβολισμούς, αλλά χωρίς να αναφέρει από κοντά ή από μακριά. Από ποια απόσταση. Πάντως, ακριβώς. Πάντως, ο κ. Κασιδιάρης εδώ που μας μίλησε και μας έκανε τη δήλωσή του, μας είπε ότι η εικόνα που είδε
ήταν ότι μιλάει μάλλον για μια εμψυχρό εκτέλεση και από αυτό που είδα λέει είναι ότι τα παιδιά ήταν στο έδαφος, ήταν νεκρά και οι δράστες συνέχισαν να πυροβολούν μέχρι να αδειάσουν τα πιστόλια τους. Αυτή ήταν και η χαρακτηριστική έκφραση που χρησιμοποίησε στη δήλωσή του ο κύριος Κασιδιάρης, το οποίο κάτι το οποίο είναι αυτό που λένε και άνθρωποι οι οποίοι βρισκόταν στο σημείο. Το λένε και μάρτυρες δηλαδή, ο κύριος Κασιδιάρης δεν ήταν μάρτυρας, έτσι είναι. Ήταν αυτό που τη μάρτυρε ο κύριος. Ναι, είπε ότι είδε αυτή την εικόνα. Ότι είδε τα παιδιά κάτω στο έδαφος νεκρά και να αδειάζουν τα πιστόλια τους οι δράστες. Α, ήταν στο σημείο ο κύριος Κασιδιάρης. Ναι. Αυτό είπε ο κύριος Κασιδιάρης. Ότι είδε αυτή την εικόνα. Από εκεί και πέρα όμως και ο κόσμος που ήταν εδώ είπε ότι άκουσε πολλούς πυροβολισμούς. Όχι έναν ή δύο, αλλά πολλούς πυροβολισμούς. Και μάλιστα να σας πω ότι ήταν η μία μηχανή η οποία ήταν οι δράσεις και πρέπει να υπήρχε και μία μηχανή η οποία ήταν ως ομάδα υποστήριξης σε αυτή την πράξη, σε αυτή την δολοφονία. Κάτια, μήπως η αστυνομία διευκρινίζει αν επρόκειτο για ντουφέκι ή αν ήταν αυτόματο όπλο ούζι, λένε μερικοί. Οι πληροφορίες που έχουμε μέχρι στιγμής είναι ότι ενδεχομένως να πρόκειται για Καλάσνικοφ, για όπλα τύπου Καλάσνικοφ. Αυτή είναι η πληροφορία που έχουμε. Περιμένουμε να δούμε βέβαια και την εξέλιξη των ερευνών και αυτό που πρέπει να σημειώσουμε είναι ότι τις έρευνες έχει αναλάβει πλέον εξ ολοκλήρου. Χάσαμε νομίζω. Χάσαμε την Κάτια Νιάκαρη, αλλά μας έδωσε την ουσία των πραγμάτων έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή. Δημήτρη, να αρχίσουμε με ένα δικό σου σχόλιο. Εγώ θέλω να πω το εξής. Δυστυχώς, ξέρετε, σε όλη μου τη ζωή, σαν γραφιάς που είμαι, γιατί κερδίζω τη ζωή μου γράφοντας. Κερδίζουμε. Ναι, κερδίζουμε. Mm. Έχω τη ματαιοδοξία ή τη φιλοδοξία, αν προτιμάτε, να μην επιβεβαιώνομαι. Το τελευταίο καιρό, τα τελευταία δύο χρόνια, προσεύχομαι κυριολεκτικά να διαψευστώ παταγωδός. Αυτό είναι η σκέψη πάρα πολύ απλή και είναι γενική, για να μην μείνουμε και στις λεπτομέρειες που ακόμα δεν έχουμε την πλήρη το πρόγραμμα που εφαρμόζουμε στην Ελλάδα, που εφαρμόζεται στην Ελλάδα. Το μνημόνιο και οι δανειακές είναι αντίστοιχο, εφαρμόζει στην Ελλάδα τις ίδιες πιέσεις που εφαρμόστηκαν στην μεσοπολεμική Γερμανία. Είναι το αντίστοιχο της συνθήκης των Βερσαλιών. Έχει ήδη χειρότερα αποτελέσματα από αυτά που είχαμε με τη Βαϊμάρη το 1929-33 ή με το μεγάλο κράχ του 1929. Ένα τέτοιο πρόγραμμα, τι μας λέει η ιστορική εμπειρία, ότι θα πάει τη χώρα σε εμφυλιοπολεμικές καταστάσεις, σε αυταρχισμούς, σε πράγματα εξαιρετικά επικίνδυνα και θα τη φέρει σε μια κατάσταση που δεν θα μπορεί να αμυνθεί από τον εαυτό της. Το συμπέρασμα λοιπόν και από το σημερινό τραγικό επεισόδιο είναι ότι αυτή η ιστορία στην οποία μπήκαμε τον Απρίλιο-Μάη του 2010, η οποία υποδουλώνει και καταστρέφει την Ελλάδα, πρέπει να σταματήσει αύριο δυνατόν πριν οδηγήσει σε πολύ περισσότερο αίμα. Και σας λέω ένα πράγμα. Τα παιδιά στον Κούλογλου είχε κάνει μια εκπομπή, πήγε στη Νίκαια και κοίταξε τι ζωγραφίζουν τα παιδιά στο δημοτικό σχολείο. Τα παιδιά στο δημοτικό σχολείο λοιπόν στην Ελλάδα σήμερα σε μια μέση λαϊκή συνοικία ζωγραφίζουν, κύριε Αποστολόπουλε, τον ήλιο μαύρο. Πρωτοφανές για τη χώρα του Απόλλωνα. Και όχι μόνο ζωγραφίζουν, και ζωγραφίζουν και πολιτικούς που εκτελούνται. Λοιπόν, το πρόγραμμα αυτό, επειδή είναι πρόγραμμα καταστροφής και υποδούλωσης της χώρας, πρέπει να σταματήσει αύριο το πρωί, αν θέλουμε να ζήσουμε ειρηνικά και να μην γνωρίσουμε καταστάσεις που ελπίζαμε ότι αφήσαμε πριν από το 1974, πριν από το 1945 στην Ευρώπη. Συνδεόμαστε αμέσως με τον βουλευτή Άρτα, τον κύριο Στήλιο, ο οποίος θέλει να κάνει ένα σχόλιο. Κύριε Στήλιο. Καλησπέρα, κύριε Αποστολόπουλε, και σε εσάς και στους τηλεθεατές. Είχαμε ένα τραγικό γεγονός απόψε, ένα συμβάν που δεν μπορεί να μην καταδικαστεί από κανέναν στη χώρα. Η συντεταγμένη πολιτεία οφείλει άμεσα, γρήγορα και αποτελεσματικά να εξιχνιάσει τους δολοφόνους αυτής της πράξεις, αυτούς που αφαίρεσαν μια ανθρώπινη ζωή. Δηλαδή, ναι. Να σημειώσω ότι κανένας δεν έχει το δικαίωμα να αφαιρεί από ανθρώπινες ζωές και για κανέναν λόγο και περιμένουμε τα αποτελέσματα το συντομότερο, όσο πιο σύντομα γίνεται. Να πω ότι δεν
πριν βγουν τα στοιχεία, δεν θα ήταν χρήσιμο, δεν θα ήταν ωφέλιμο προς την κοινή γνώμη να γίνονται εκτιμήσεις και διαπιστώσεις για ποια είναι τα αίτια, ποια είναι τα κίνητρα, για ποιον λόγο έγινε συγκεκριμένη... Τα κίνητρα, κύριε Στήλιο, να μου επιτρέψετε, τα κίνητρα βεβαίως είναι σημαντικά, γιατί θα δούμε από τα κίνητρα που πάει το πράγμα. Ο μεγάλος φόβος είναι οι επιπτώσεις. Έτσι είναι. Συμφωνώ. Η δημοκρατία, κατά τη δική μου την προσωπική την εκτίμηση, στη χώρα μας είναι ισχυρή και έχει τον τρόπο να αντιμετωπίσει κάθε φαινόμενο βίας. Να προχωρούμαστε όλοι αυτό. Και αν προέρχεται, και οφείλουμε να συμβάλλουμε σε αυτή την κατεύθυνση όλοι μας με τη στάση μας και με τη συμπεριφορά μας και με τον πολιτικό μας λόγο. Σε αυτό έχετε απόλυτο δίκιο. Χρειάζεται νυφαλιότητα. Νυφαλιότητα, ψυχραιμία, οι πολιτικές δυνάμεις της χώρας, το σύνολο σχεδόν των πολιτικών δυνάμεων της χώρας, συμφωνεί ότι πρέπει να ξεχνιαστεί το συγκεκριμένο γεγονός και ότι είναι για ένα καταδικαστέο γεγονός. Σας ευχαριστούμε πολύ. Αφού μίλησε ο εκπρόσωπος, ένας εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, να πάμε στον κύριο Παπά που είναι η αξιωματική αντιπολίτευση. Κύριε Παπά, ποιο είναι το σχολείο σας? Νομίζω ότι η ζωή είναι από μόνη της μια αυταξία. Και με αυτή την έννοια η αφαίρεση μιας ζωής είναι απολύτως καταδικαστέα. Δεν νομίζω ότι εδώ υπάρχουν συμπεριφορισμοί. Από εκεί και ύστερα νομίζω ότι είναι καθήκον της αστυνομίας και των διοκτικών αρχών όσο μπορούμε συντομότερα να βρούμε τους ανόχους και να αποκωδικοποιήσουμε και τα αίτια ακριβώς για να αποτρέψουμε φαινόμενα στα οποία δεν πρέπει να μπει η χώρα μας. Τουλάχιστον σε ό,τι μας αφορά ως ΣΥΡΙΖΑ θεωρούμε ότι είμαστε μία δύναμη που μπορούμε να εγγυηθούμε μια δημοκρατική προοπτική για τη χώρα. Και όλες μας οι δυνάμεις θα αναλωθούν στο να έχουμε μια ομαλή δημοκρατική πορεία. Αυτό πρέπει το μήνυμα να το πάρει και η κυβέρνηση. Και λέω και η κυβέρνηση διότι εκτός από το γεγονός ότι υπάρχει μια πολιτική εδώ και 3 χρόνια που έχει καθυλώσει την κοινωνία σε φαινόμενα ανθρωπιστικής κρίσης, έχουμε και σοβαρά προβλήματα που έχουν να κάνουν με τον ίδιο το χαρακτήρα της δημοκρατίας. Νομίζω λοιπόν ότι υπάρχει δυνατότητα για δημοκρατική διέξοδο. Είμαστε σε μία περίοδο όπου, όπως είπα και προηγούμενα, δεν πρέπει να επιτρέψουμε φαινόμενα εκτροπής δημοκρατικής και η δημοκρατική διέξοδος ξέρετε ποια είναι. Να δώσουμε το δικαίωμα στο λαό να μιλήσει. Θέλετε να κάνετε μια παρατήρηση, κύριε Σμυρδή? Είναι, θυμίζουμε από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας. Σας ακούμε. Νομίζω ότι θα πρέπει να ξεκινήσουμε λίγο διαφορετικά. Απόψε, 2 άνθρωποι πέθαναν και ένας χαροπαλεύει. Είτε αυτό ήταν πολιτική κίνηση, είτε ήταν τρομοκρατική κίνηση. Αυτό είναι δουλειά της αστυνομίας στη στιγμή. Να βρει τι έχει γίνει και να οδηγηθούν οι ένοχοι στη δικαιοσύνη. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι είναι πολύ πρόωρο το να βγάζουμε συμπεράσματα για το από τι προκλήθηκε όλο αυτό, καταρχήν. Και κατά δεύτερον, δεν νομίζω ότι αμφισβητείται τη δημοκρατία σε αυτόν τον τόπο. Διότι ο κ. Παπάς μίλησε για δημοκρατική διέξοδο, το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν νομίζω ότι έχουμε πρόβλημα δημοκρατίας για να χρειαζόμαστε δημοκρατική διέξοδο. Έχουμε μια δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση, η οποία απέδειξε τα ανακλαστικά της πριν από λίγο καιρό, σε ένα γεγονός επίσης τραγικό με το θάνατο του Φίσα, όπου οδηγήθηκαν άνθρωποι στη δικαιοσύνη πάρα πολύ γρήγορα. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ αυτό στη χώρα μας. Δεν έχει γίνει ποτέ αρχηγός κόμματος να οδηγηθεί στη φυλακή τόσο άμεσα και ήταν... Ξέραμε και το δράστη όμως βέβαια και αυτό διευκόλυνε κάπως την κυβέρνηση να πάρει... Αλλά θα πρέπει να αναγνωρίζουμε στην κυβέρνηση τα ανακλαστικά της και να αφήσουμε να περάσει η βραδιά, να δούμε τι έχει γίνει τελικά και να αφήσουμε την αστυνομία να κάνει τη δουλειά της. Αλλά δεν νομίζω ότι χρειάζεται δημοκρατική διέξοδο στη χώρα. Γι' αυτό ήθελα να παρέμβω ότι έχουμε μια δημοκρατία την οποία και την αστυνομία μας και η δικαιοσύνη μας, η οποία μπορεί να εγγυηθεί
ότι θα οδηγήσει τους δράστες δικαιοσύνη. Ας τους αφήσουμε να κάνουν τη δουλειά τους χωρίς να βγάζουμε τέτοια συμπεράσματα. Αν κατάλαβα καλά αυτά που είπε. Εννοούσε εκλογές. Αυτό δεν εννοούσε την κυρία Παπά. Η δημοκρατική διέξοδο είναι να μιλήσει ο λαός. Αυτό εννοούσε. Να μιλήσει ο λαός. Παρακαλώ, παρακαλώ. Αν θεωρείτε ότι μέσα από αυτή τη δημοκρατική διέξοδο θα βγει ο ΣΥΡΙΖΑ πρώτη δύναμη, αυτό είναι μια εκτίμηση ευπρόσδεκτη αν είναι από τη μεριά σας. Δεν είπε τέτοιο πράγμα, μην διαστρέφεται. Λέω, μην διαστρέφεται αυτό που είπε ο κύριος Μιλής. Ο λαός ξέρει να κάνει και έκρινε και πέρυσι. Λέτε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ... Εσείς μιλήσετε δημοκρατική διέξοδο. Ο λαός έκρινε και πέρυσι και έκρινε μια δημοκρατία. Μισό λεπτό, εγώ είπα ότι υπάρχουν προβλήματα δημοκρατίας. Προβλήματα δηλαδή για τα οποία αν κουβεντιάζαμε πριν από 10 χρόνια, από 6 χρόνια, θα λέγαμε ότι δεν είναι δυνατόν να εμφανιστούν στο επίπεδο της δημοκρατίας στη χώρα μας. Και ξέρετε γιατί μιλάω. Καλώς. Κύριε Γιαννακάκη. Ναι. Αναφορικά με τις απόψινές δολοφονίες, έχω να πω ότι πρώτα απ' όλα χρειάζεται ψυχραιμία. Να αφήσουμε την αστυνομία να κάνει τη δουλειά της. Δεν είναι δικιά μας δουλειά να κάνουμε τους detective, γιατί πολύ μπορούμε κιόλας. Όχι, το λέω γιατί στα απόψινά δελτία ειδήσεων που παρακολούθησα είχαν βγει ήδη συμπεράσματα. Δηλαδή είχαν στείλει την αστυνομία σπίτι της. Είχε γίνει και η δίκη, είχαν βρεθεί και οι ένοχοι στα κανάλια και τα κίνητρα και τα πάντα. Από εκεί και πέρα, όποιος και αν το έκανε, είναι ένα χτύπημα στη δημοκρατία. Δηλαδή, είναι κάτι το οποίο πραγματικά αγγίζει την καρδιά και τον πυρήνα της δημοκρατίας. Πέραν τούτου όμως, θα ήθελα να σχολιάσω λίγο αυτά που είπε ο κύριος Μιλής και να πω ότι διαφωνώ κάθετα μαζί του ότι η κυβέρνηση έδειξε αντανακλαστικά και αντέδρασε γρήγορα όσον αφορά στο ζήτημα της Χρυσής Αυγής. Νομίζω ότι καθυστέρησε και πολλοί υπουργοί το έχουν παραδεχτεί. Γιατί δυστυχώς η δολοφονία του αντιφασίστα μουσικού του Παύλου του Φίσα στο Κερατσίνι δεν ήταν η πρώτη δολοφονία, ήταν η πρώτη δολοφονία Έλληνα. Εγώ δεν θα κουραστώ να λέω και η Δημοκρατική Αριστερά δεν θα κουραστεί να λέει ότι είχαν προηγηθεί δολοφονίες μεταναστών που πήγαν άκλαυτοι. Κανείς δεν αναζήτησε το ρατσιστικό κίνητρο. Ποτέ δεν λογοδότησαν οι φωνιάδες τους. Υπήρχαν... Το αποδίδεται κάπου εσείς συγκεκριμένα, όχι, σε κάποιο συγκεκριμένο πολιτικό χώρο. Ποιο? Αυτό, τη δολοφονία μεταναστών. Στη Χρυσή Αυγή το αποδίδω άμεσα. Ναι, νομίζω ότι ήταν ξεκάθαρο, γι' αυτό δεν αντιλήφθηκα το νόημα της ερώτησής σας. Υπήρχαν επιθέσεις σε ομοφυλόφιλους, οπότε το να επιλεγεί ένας πολιτικός στόχος, όπως ήταν ο Παύλος Φίσας, που ήταν γνωστός για τις αντιφασιστικές του ιδέες μέσα από τα τραγούδια του και απόλυτου τη δράση εμάς που τον ξέραμε στη Β' Πειραιά, ήταν θέμα χρόνου. Ήταν το χρονικό ενός προαναγγελθέντος θανάτου. Να βάλουμε μια τελεία, γιατί έχουμε στο τηλέφωνο. Να βάλουμε και μια δικαστική απόφαση. Όχι. Αν εξακολουθούμε να κάνουμε αυτή τη δουλειά, ωφελούμε πολύ την Χρυσή Αυγή. Κύριε Κωνσταντακόπουλε, έχουμε τον κύριο Λαφαζάνη. Μετά θα σα Κωνσταντακόπουλε, δεν έχουμε μία. Κυρία Γιαννακάκη, να μιλήσουμε. Κύριε Γιαννακάκη, να μιλήσουμε με τον κύριο Λαφαζάνη στο τηλέφωνο. Σα ευχαριστώ πολύ και του δύο. Κύριε Λαφαζάνη. Ναι, καλησπέρα κύριε Αποστολόπουλε. Καλησπέρα στου θεατέ και τις θεατριές σας. Καλησπέρα στους συνομιλητές σας. Ναι, μ' ακούτε? Βεβαίως. Σας ακούμε, ναι. Και μιλήστε μας. Το σχόλιο σας θέλουμε. Το σχόλιο, βεβαίως. Κοιτάξτε, είχαμε μια αποτρόπαιη, μάλλον επαγγελματική και καλά οργανωμένη δολοφονία. Δύο δολοφονίες πολύ καλά οργανωμένες. Ελπίζουμε ο τρίτος που είναι τραυματίας να επιζήσει και του ευχόμεθα ό,τι το καλύτερο. Και είναι φανερό, νομίζω, ότι τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά και προκαλούν μεγάλες ανησυχίες. Εξαρχύνονται πράγματι. Φυσικά δεν μπορεί να συνδέσει κανένας και δεν πρέπει να συνδέσει κανένας, νομίζω, αυτές τις δολοφονίες με το μεγάλο αντιφασιστικό κίνημα. Και φυσικά δεν έχουν σχέση, νομίζω, αυτές οι δολοφονίες με την δικαιολογημένη οργή των πολιτών, του ελληνικού λαού, για το άλλο αποτρόπαιο, στιγερό χτύπημα, τη δολοφονία του Παύλου Φίσα.
Γιατί το λέτε αυτό, γιατί το λέτε αυτό, κύριε Λαφαζάνη? Κάποιος αντιλαμβάνεστε να επιχειρεί να συνδέσει με το αντιφασιστικό κίνημα, όπως είπατε, αυτές τις δολοφονίες? Όχι, μπορεί να τις συνδέσουν αυτοί οι οποίοι είναι οι εκτελεστές. Μπορεί. Δηλαδή οι εκτελεστές οι ίδιοι να συνδέσουν ενδεχομένως. Είναι πρόωρο να βγάλει κανείς συμπεράσματα. Έτσι δεν είναι. Με την οργή είναι... για τη δολοφονία του Παύλου του Φύσα να τη συνδέσουν. Δηλαδή πραγματικά δεν πρέπει να βιαζόμαστε. Ναι. Και να κάνουμε. Βεβαίως δεν πρέπει να βιαζόμαστε. Βεβαίως πρέπει να περιμένουμε. Βεβαίως μπορεί να δούμε πράγματα τα οποία δεν τα αναμένουμε και ίσως να μην είναι φυσιολογικά. Αλλά βεβαίως και ένα έμπειρο μάτι από την πρώτη στιγμή αντιλαμβάνεται ότι μπορεί αυτό που έγινε να έχει σχέση με μια τρομοκρατική πράξη η οποία να προέρχεται από κάποιες οργανώσεις. Είναι πρόωρο ίσως να... Κάποιες οργανώσεις, τι εννοείτε? Οργανώσεις, δηλαδή κάποιοι να έχουν οργανώσει, να έχουν μεθοδεύσει, να έχουν επαγγελματικά εκτελέσει, να έχουν σχεδιάσει αυτό που έγινε στο Νέο Ηράκλειο. Μάλιστα. Δεν είναι τυχαίο περιστατικό, δεν μπορεί να το κάνει οποιοδήποτε, δεν μπορεί. Αυτό μυρίζει σχέδιο, μυρίζει οργάνωση, η οποία είναι και προετοιμασία αρκετό καιρό για να το κάνει κανείς. Να κάνει κανείς μια τέτοια πράξη. Δεν πέρασε ένα δίκυκλο έτσι εφηνιδιαστικά έξω από τα γραφεία της Χρυσής Αυγής. Κάποιοι είχαν και ένα περίστροφο και άρχισαν να πειραγωγούν. Καλά, δεν κουβαλάει ο καθένας ένα περίστροφο επάνω. Αυτό υπάρχει ένα σχέδιο. Έγινε με επαγγελματικό τρόπο και ήταν μεθοδευμένο και αρκετά οργανωμένο. Και αποτελεσματικό από ό,τι φαίνεται, διότι οι δράστες πέτυχαν τους στόχους τους. Ευτυχώς μπορεί να θερνήσαμε και άλλα θύματα, ευτυχώς δεν τα θερνήσαμε, αλλά βεβαίως αυτό το οποίο συνέβη είναι τραγικό. Κύριε Λαφαζάνη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, να είστε καλά. Και ζητώντας συγγνώμη από τους δύο άλλους συνομιλητές, θα συνδεθούμε αμέσως με τον κύριο Γιάννη Μανώλη, είναι εκπρόσωπος της Νέας Μέρας. Κύριε Μανώλη. Γεια σας, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Τι λέτε? Εντάξει, οι ώρες νομίζω ότι είναι κρίσιμες και χρειάζεται ψυχραιμία και ευθύνη όλων μας. Γιατί πιστεύουμε ότι ο κύκλος της βίας που άνοιξε με τη δολοφονία του Φύσα και συνεχίστηκε σήμερα με τη δολοφονία δύο ανθρώπων, δύο νέων παιδιών και ίσως έχουμε και ένα τρίτο θύμα, πρέπει να σταματήσει εδώ. Και ευθύνη έχει η πολιτεία και η αστυνομία να κάνει τη δουλειά της. Διαφορετικά, αν δεν επιδείξουμε όλες οι πλευρές ψυχραιμία, μ' ακούτε? Βεβαίως. Ναι, θα υπάρξει πρόβλημα. Εκτιμώ ότι το χτύπημα ήταν επαγγελματικό, ότι ήθελαν όχι απλά να δολοφονήσουν. Νομίζω ότι δείχνει επαγγελματίες και θεωρώ ότι... Δείχνει προμελέτη και εκπαίδευση, αυτό λέτε. Βέβαια. Και καλό είναι βέβαια να περιμένουμε και να ολοκληρωθούν οι έρευνες, αλλά αυτό φαίνεται από την πρώτη στιγμή. Και εκείνο που δεν πρέπει να συμβεί είναι ο λεγόμενος συμψηφισμός. Μην μπούμε σε λογικές συμψηφισμού θυμάτων, γιατί αυτό θα είναι το χειρότερο. Μάλιστα. Κύριε Μανώλη, σας ευχαριστώ πολύ. Είμαστε καλά και εγώ ευχαριστώ. Κύριε Μιχαλόπουλε. Θα ήθελα καταρχήν να ξεκινήσω από την ανθρώπινη διάσταση του θέματος και να συλληπιθώ την οικογένεια και τους οικείους των δύο νέων αυτών ανθρώπων και εύχομαι τα καλύτερα στον τραυματία. Είναι πολύ λυπηρό το γεγονός. Εγώ θα ήθελα να πω ότι αν και εφόσον αποδειχθεί ότι υπάρχει πολιτική σκοπιμότητα πίσω από αυτή την ενέργεια, δεν υπάρχει κανένα αίμα που να έχει πολιτικό χρώμα. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Και πιστεύω ότι η βία πρέπει να καταδικαστεί από όλους και από που και αν προέρχεται.
Νομίζω ότι θα πρέπει ακόμα και η συζήτηση την οποία κάνουμε αυτή τη στιγμή να διατηρηθεί σε πολύ ψύχραμα επίπεδα, γιατί και το συνδέω με το θέμα για το οποίο μας καλέσατε, την ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας και τις ευρωεκλογές. Βέβαια, η βία δεν είναι ελληνικό φαινόμενο αποκλειστικά. Σαφέστατα. Πρέπει να το πούμε αυτό, για να μην νομίζουμε ότι και πάλι ότι είμαστε το κέντρο του κόσμου. Σε καμία περίπτωση. Βία τέτοιου τύπου, πολιτική βία δηλαδή, έχουμε αν είναι σε όλη. Αν είναι. Αν είναι πολιτική. Αν είναι. Πρέπει να το τονίσουμε. Εντάξει, πάντως είναι πολιτικά πρόσωπα. Είναι μέλη κόμματος αυτοί που τι σκοτώθηκαν. Τι να είναι. Εντάξει. Τι να είναι. Εγώ μιλάω για να οπωσδήποτε. Δεν περιμένω, αλλά τι να είναι. Είναι απίθανο να είναι ο Μπακάλι γειτονιά. Απλώς όμως λέω ότι. Ποιο ήταν το κίνητρο. Ακριβώς αυτό ήθελα να πω. Για το κίνητρο. Ναι, αυτό είναι. Από πού προέρχεται. Αυτό είναι σημαντικό. Έχει πολύ μεγάλη σημασία. Διότι σε όλα αυτά τα εγκλήματα, ιστορικά, πολλές φορές η προέλευση δεν ήταν πολύ καθαρή. Ασφαλέστατα. Ναι. Λοιπόν, βεβαίως. Υπάρχει ένα πλατή και πάλι ιστορικό. Γι' αυτό με είδατε και είμαι πάρα πολύ συγκρατημένο. Ασφαλώς. Έτσι, γι' αυτό και τουλάχιστον σε ό,τι μας αφορά δήλωσα ότι εδώ. Ο κ. Ζαφαζάνης υπενήχθη κάτι τέτοιο. Κοιτάξτε, όλοι μπορούμε να τα υπενηχθούμε και, και ο καθένας με την εμπειρία του. Φυσικά. Λογικό φυσικά. Είναι, όλοι είμαστε ψηλιασμένοι. Ας αφήσουμε τον κύριο Μιχαλόγλου να ολοκληρώσει. Όχι, ήθελα να ολοκληρώσω με αυτό, ότι πρέπει, επειδή είναι πολύ νωρίς ακόμα, να διατηρήσουμε την ψυχραιμία και για το κίνητρο, όπως πολύ σωστά επισημάνατε, και για τους ηθικούς και πραγματικούς αυτούργους στην προέλευσή τους. Προφανώς το ότι είναι μέλη κόμματος τα θύματα παίζει ένα ρόλο και γι' αυτό το συζητάμε. Βέβαια, το γεγονός ότι κάποιοι άνθρωποι είναι μέλη ενός πολιτικού κόμματος και είναι θύματα μιας τέτοιας ενέργειας, ίσως να μην έχει και 100% πολιτική προέλευση το έγκλημα. Δεν μπορώ να πω σε καμία περίπτωση. Δεν λέω ούτε το ένα ούτε το άλλο. Το λεπτό σημείο, αυτό που υπενήχθηκε ο κύριος Λαφαζάνης, είναι εάν αυτοί, εάν οι δράστες συλληφθούν, αποδειχθεί ότι όντως είναι οι δράστες, να αποδειχθεί επίσης πώς έδρασαν. Δηλαδή αν έδρασαν αυτοβούλος, με τίνος εντολή, από ποια έχουμε κέντρα δει. Ορμόμενοι, εκεί είναι το λεπτό σημείο. Σίγουρα. Ναι. Δεν ξέρουμε τίποτα. Δεν ξέρουμε. Παγκόσμια ξέρουμε. Δολοφονία, τη δολοφονία του Κέννεντι. Ακόμα δεν ποιος το βρήκε. Ξέρουμε. Ποιος βρήκε. Μάθαμε 200, και πολλές άλλες. Μάθαμε και πολλές 200 άλλες. Χρόνια μετά ποιος δολοφόνησε τον Λίνκολν. Μας χρειάστηκαν 200 χρόνια. Τώρα. Κύριε Τραμπούλη. Λοιπόν, επειδή θέλω να είμαι χρήσιμο στη συζήτηση, πέρα από την καταδίκη της αφαίρεσης μιας ζωής, για μας η ζωή είναι ιερή και δηλώνουμε ξεκάθαρα την αρχή μας της υπεράσπισης της μη βίης δράσης και της πολιτικής αντιπαράθεσης. Αυτό όμως είναι ένα και δεν νομίζω ότι είναι το μόνο που αυτή τη στιγμή στο οποίο πρέπει να εστιάσουμε. Θα πρέπει να αποσυνδέσουμε όμως αυτή την καταδίκη της βίας με άλλα ζητήματα, πιο πολιτικά, δηλαδή τη συζήτηση για την κρίση, τη συζήτηση για τις εκλογές και να μείνουμε στο ίδιο το φαινόμενο ενός ιδιότυπου εμφύλιου που βλέπουμε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη. Εδώ, εμφύλιος και... Βεβαίως. Γιατί και δραμόπλε. Κοιτάξτε. Δηλαδή βλέπουμε αυτοί... ότι ο κόσμος δεν αντιδρά έως τώρα τουλάχιστον. Μπορεί να έχουμε μεμονωμένες ενέργειες δραματικές όπως η σημερινή, όπως του κύριου Φίσα, όπως του Φίσα. Αλλά εμφύλιο μήπως είναι υπερβολή. Δηλαδή. Είμαστε στην αρχή. Αυτή η ενέργεια, τέτοιου τύπου ενέργειες επιβεβαιώνουν στην ουσία την ατζέντα της Χρυσής Αυγής. Ποιος είναι ο στόχος της? Να δημιουργήσει την ένταση, να φέρει σύγκρουση, οι εξορμήσεις στα βουνά, οι σκοπεύσεις, οι εξάσκησεις στα όπλα. Όλα αυτά που βλέπουμε, όλη αυτή τη βίαιη ατζέντα και τη βίαιη κουλτούρα που έχει αναπαράξει και εκπαιδεύσει τα μέλη της, έχουν στόχο να δημιουργήσουν μια τέτοιου τύπου μηχανή και μια κατάληψη της εξουσίας από ανθρώπους που δηλώνουν ότι είναι εχθροί της δημοκρατίας. Αυτό λοιπόν έχει και τη συνέχεια του. Όποιος παίρνει ανέμους στηρίζει θύελλες. Και το λέω ξεκάθαρα ότι εμείς είμαστε υπέρ της μη βίαιης αντιπαράθεσης. Υπέρ της αντιπαράθεσης με τη Χρυσή Αυγή, ούτε καν σε ένα επίπεδο αντεκδίκησης της δημοκρατίας, γιατί η δημοκρατία δεν εκδικείται. Η δημοκρατία πρέπει να ακολουθήσει τον συνταγματικό δρόμο της πιστής στήρησης της νομιμότητας
και της αντιμετώπισης των φαινομένων, των εγκληματικών δραστηριοτήτων μελών ή στελεχών της Χρυσής Αυγής ως τέτοιων. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα. Επειδή ακριβώς δεν είναι μεμονωμένο φαινόμενο, για μένα έχει ξεκάθαρα χαρακτηριστικά πράγματα που μας λείπουν πάρα πολλά στοιχεία, ξεκάθαρα στοιχεία του πολιτικού εγκλήματος. Κάποιοι λοιπόν, θερμοκέφαλοι, θεωρούν ότι παίρνουν το αίμα τους πίσω από τη δολοφονία της Χρυσής Αυγής. Πώς το ξέρετε αυτό, κύριε Τραμόπουλε? Ξέρετε ποιο άλλο είναι? Δεν το ξέρουμε αυτό. Δεν ξέρουμε ποιος έκανε τι. Υποθέσεις κάνουμε. Α, μιλάτε με υπόθεση. Δική σας υπόθεση. Εσείς το ίδιο κάνατε. Να ξεκαθαρίζει αυτό. Μπορεί να κάνει... Το άλλο, ξέρετε ποιο είναι, το άλλο ενδεχόμενο. Ευθύνος άνθρωπος είναι, μπορεί να κάνει ποια υπόθεση είναι, θέλει. Είναι λοιπόν πολιτικό έγκλημα που φαίνεται να είναι τέτοιο, ή είναι ξεκαθάρισμα λογαριασμών μεταξύ ανθρώπων που κινούνται στα επίπεδα της νύχτας και ξέρετε. Γιατί και τέτοιοι άνθρωποι στελεχώνουν την Χρυσή Αυγή. Κάνετε... Κύριε Τρεμόπουλε, πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί. Έχετε δύο νεκρούς. Χωρίς να ξέρετε τίποτα, ούτε για τους νεκρούς, ούτε για το γεγονός. Μιλάτε για ανθρώπους της νύχτας. Σας παρακαλώ. Καταλαβαίνετε ότι αν θέλετε, εν πάση περιπτώσει, γιατί φαίνεστε αντίπαλος της Χρυσής Αυγής και όχι οπαδός της. Αν θέλετε να βάλετε βούτυρο στο ψωμί της, είναι αυτό. Γιατί θα σας έλεγε, αν υπήρχε εδώ η Χρυσή Αυγή, ότι μας συχοφαντείτε. Μιλάτε για ξεκαθαρίσματα λογαριασμών και παρανόμους και τις νύχτας ανθρώπους τη στιγμή που έχουμε δύο νεκρούς. Δεν σκοτώθηκαν από την μεριά. Κοιτάξτε, μην επαναλαμβάνουμε πράγματα τα οποία έχω πει ήδη. Ότι πρώτον, αντίθεση σε κάθε μορφή βίας, η ζωή είναι ιερή. Είναι. Και δεύτερον, κάνουμε υποθέσεις χωρίς να έχουμε στοιχεία. Δεν τα λέμε κάποια κάθε στιγμή. Ναι, λέω λοιπόν, για μένα υπάρχουν. Ναι, αλλά να κάνουμε υποθέσεις οι οποίες δεν δείχνουν λάδι στη φωτιά όμως. Κύριε Αποστολόπουλε. Το να μείνουμε σε ένα γενικό επίπεδο, σε ένα γενικό επίπεδο και να μην μπούμε στο βάθος, κατά την εκτίμησή μας, στο βάθος αυτής της υπόθεσης, δεν θα μας κάνει καθόλου χρήσιμος για τη συνέχεια. Διότι αυτός ο ιδιότυπος εμφύλιος, σας λέω ότι προετοιμάζεται... Επαναλαμβάνεται τα περί εμφυλίου. Κοιτάξτε την άποψή μου, λέω τώρα. Αν θέλετε να λέτε εσείς την άποψή μου, να το πάρετε. Ωραία, εγώ δεν εκφράζω καμία. Ωραία, λοιπόν. Λέω την άποψή μου και ας κριθώ από τους τηλεθεατές, γι' αυτό τους πολίτες. Λέω λοιπόν ότι εδώ και πολύ καιρό, ήδη το ακούσαμε από την κυρία Γιαννακάκη, βεβαίως και έτσι είναι. Ότι αυτή η εγκληματική δραστηριότητα, οι επιθέσεις απέναντι σε μετανάστες, είναι στην ατζέντα, είναι στο πρόγραμμα, είναι στη στελέχωση και την παρέμβαση της Χρυσής Αυγής. Αυτή η ατζέντα λοιπόν, το εθνολαϊκιστικό κλίμα. Το γεγονός ότι η ακροδεξιά μπήκε στο σαλόνι του κάθε Έλληνα πολίτη, γιατί μπήκε πρώτα στην κυβέρνηση, τη μνημονιακή, Πασόκ Νέας Δημοκρατίας, και την εξέφρασε το λαός. Κάποια στιγμή, όταν ταυτίστηκε και ξεπεράστηκε από την ταύτιση με τις μνημονιακές πολιτικές, ήρθαν οι γνήσιοι εκφρασές. Και αυτοί είναι οι Ναζί, πώς είναι οι φασίστες. Κοιτάξτε τώρα. Εγώ δεν διέκοψα κανένα επί μισή ώρα, κύριε συνάδελφε. Σας παρακαλώ να ακούω, να πείτε η νέα την άποψή σας. Και εγώ αυτό προσπαθώ. Ήδη έχω υποστεί 10 διακοπές τουλάχιστον. Λοιπόν, λέω λοιπόν ότι έχει και μια πανευρωπαϊκή διάσταση. Διότι η στρατηγική της έντασης και της βίας, το είδατε πώς έφτασε να έχει δεκάδες νεκρούς σε κάποια άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Και εκεί πέσανε τα σύννεφα. Λοιπόν, κάποιοι που παρακολουθούμε αυτό που συμβαίνει στην ελληνική κοινωνία, δεν πέσαμε καθόλου τα σύννεφα. Και το Σεπτέμβριο του 2009, ως Ευρωβουλευτής, είχα ζητήσει την απαγόρευση της Χρυσής Αυγής. Όταν ήταν στο κοινωνικό και πολιτικό περιθώριο του 0,4. Τώρα λοιπόν, όταν είναι με 440.000 ψηφοφόρους, θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με πολιτικό τρόπο, αλλά και ταυτόχρονα με σεβασμό του συντάγματος και των νόμων. Εκτιμήσεις κάνουμε πολιτικές. Και λέω λοιπόν ότι αυτή η καταδίκη πρέπει να είναι ομόθυμη από κάθε πολιτικό κόμμα, αλλά και από κάθε εχέφρον άνθρωπο. Και θα πρέπει να σταματήσουμε αυτό το ξεκίνημα της υλοποίησης ατζέντας, της βίαιης ατζέντας, της εμφυλιακής ατζέντας που επιδιώκουν ακροδεξιές και ναζιστικές απόψεις στην ελληνική κοινωνία. Ευχαριστώ, κύριε Τραμόπουλε. Να πάμε σε ένα πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και θα τα ξαναπούμε σύντομα. Αρχίζουμε το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας με σύνδεση με τον κύριο Παναγιώτερο, βουλευτή της Χρυσής Αυγής. Εγώ δεν θα παραμείνω. Είναι και αίτημα πολλών τηλεθεατών. Σας παρακαλώ, αν έχετε την καλοσύνη. Εγώ δεν θα μου επιτρέψετε, δεν είναι ζήτημα καλοσύνης. Είναι ζήτημα μιας πολιτικής τάσης απέναντι στο φαινόμενο Χρυσή Αυγή. Παρακαλώ πολύ να μου. Καλώς, είναι σεβαστό. Είναι σεβαστό, έχετε την ευθύνη των πραξιών σας, είστε εκπρόσωπος κόμματος. Μόλις τελειώσει ο κύριος. Βεβαίως, βεβαίως. Κύριε Παναγιώτερα, εμείς σας ακούμε. Όπως
γνωρίζετε όλοι, σήμερα έγινε μια τριπλή δολοφονική επίθεση. Τυφλή, μάλλον, δολοφονική επίθεση. Υπήρξαν δύο θύματα, δύο νεαροί, 20 και 23 ετών. Ένας τρίτος είναι στην εντατική αυτή τη στιγμή και χειρουργείται. Όλα δείχνουν ότι ήταν τρομοκρατική εγκληματική ενέργεια. Μαφιόζικο το χτύπημα, δεν υπάρχει και βίντεο που δείχνει τον τρόπο με τον οποίο έγινε. Δεν υπάρχει, είπατε, δεν σας άκουσα κύριε Παναγιώτερα, δεν σας άκουσα. Είπατε, δεν υπάρχει βίντεο. Υπάρχει βίντεο που δείχνει το καρέ-καρέ, δείχνει τα πάντα. Δηλώσανε φυσικά ότι είναι στον αρχικό αντιξουσιαστικό χώρο, με απειλές και ύβρις για τη Χρυσή Αυγή. Αλλά προσωπική μου άποψη είναι, νομίζω ότι δεν εξυπηρετεί ούτε την αριστερά, ούτε κανέναν αυτή τη στιγμή αυτό το χτύπημα, παρά μόνο κύκλους που θέλουν την αναταραχή και την αναμπουμπούλα. Την οποία η Χρυσή Αυγή δεν θέλει. Ούτε, πιστεύω ότι δεν τον θέλει ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, εγώ δεν σας ρώτησα αυτό, σας ρώτησα αν εσείς και εσύ. Όχι, δεν θέλουμε. Εξάλλου στην ανακοίνωση που έβγαλε το κόμμα τονίζουμε ότι θα πρέπει να υπάρξει απόλυτη ψυχραιμία μετά από αυτό το γεγονός. Σαφώς και υπάρχουν ηθικοί και ηθικοί αυτούργοι, η οποία είναι η κυβέρνηση, είναι ο κύριος Δένδιας, με τις ενέργειές τους όλο αυτό τον καιρό, τις οποίες έχουν προβεί, με τις πράξεις τους. Ναι, αυτό. Σας ακούω. Σας ακούω. Ναι, είπα ότι υπάρχουν και ηθικοί αυτούργοι, γι' αυτό όπως λέει και η ανακοίνωση της Χρυσής Αυγής. Οι φυσικοί αυτούργοι ήταν αυτοί οι κουκουλωμένοι, οι οποίοι εκτελέσανε τους αυτούργοι. Ποιοι κατά τη γνώμη σας ήταν? Είναι η κυβέρνηση, ο κύριος Σαμαράς, ο κύριος Δένδιας και όλοι αυτοί που στήσαν αυτό το παιχνίδι εδώ και 1,5 μήνα, 2 μήνες που έχει στηθεί με τις διώξεις και τη σκοπαδία και τη λασπολογία βάρος Χρυσής Αυγής. Τώρα όμως με υποχρεώνετε, κύριε Παναγιώτερε, να σας πω ότι αυτά που λέτε, τα οποία ακούγονται πολύ νυφάλια και ψύχρεμα, δεν τα λέγατε στην περίπτωση της δολοφονίας του Φίσα, ούτε αποδίδατε. Ούτε αποδίδατε, αν μου επιτρέπετε να ολοκληρώσω. Ούτε αποδίδατε ευθύνες στην κυβέρνηση ή δεν ξέρω σε ποιον άλλον για τη δολοφονία αυτή. Τα λέτε τώρα. Εμείς είχαμε πει ευθαρσώς, καταρχήν είχαμε καταδικάσει από την πρώτη στιγμή και την εγκληματική ενέργεια εις βάρος του Παύλου Φίσα. Από την πρώτη στιγμή. Δεύτερον, δεν θα μπορούσαμε να τις αποδώσουμε στην κυβέρνηση ενδεχομένως, γιατί πρόκειται περί ενός ατυχέστατου περιστατικού, το οποίο είχε να κάνει με μια σειρά από ατυχείς συμπτώσεις. Και από μέλη σας ή από φίλους σας. Μα μπλέκεται ο ίδιος τώρα. Σας παρακαλώ, εγώ κάνω την κουβέντα. Να πω κάτι. Και είπαμε ότι όποιος εμπλέκεται να μην μείνει ατιμόρυτος. Υπάρχει δικαιοσύνη, υπάρχουν νόμοι. Ήμασταν ξεκάθαροι, νομίζω, και σε εκείνη την περίπτωση. Αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση, αυτό το περιστατικό που έχουμε σήμερα, μιλάμε για σχεδιασμένη, προκαθορισμένη δολοφονική ενέργεια στην εντέλεια. Σας λέω, το βίντεο που υπάρχει δείχνει τα πάντα. Μάλιστα. Θέλω να σας κάνω μια ερώτηση, ίσως ο κ. Κωνσταντακόπουλος. Να μου κάνει. Στο ποιος είναι ο κ. Νέβιος, παρακαλώ. Ναι, θα ήθελα να ρωτήσω η δική σας, σε πάση περιπτώσει, ερμηνεία για την σημερινή δολοφονία. Ποια είναι? Αυτό σας λέω. Έχω την εντύπωση, παρότι δηλώσανε την ταυτότητά τους οι δολοφόνοι, πιστεύω ότι, δεν ξέρω, πολύ προβοκατόρικο φαίνονταν το χτύπημα. Τι θα μπορούσε να εξυπηρετεί μια τέτοια προβοκάτσια? Σίγουρα δεν εξυπηρετεί τη Χρυσή Αυγή, σίγουρα δεν εξυπηρετεί, νομίζω, τον ΣΥΡΙΖΑ ή την αριστερά γενικότερα. Προσωπική μου άποψη είναι ότι εξυπηρετεί μόνο την κυβέρνηση και κανέναν άλλο μια αναταραχή. Γιατί ξεφεύγουμε από τα πραγματικά προβλήματα του ελληνικού λαού. Μάλιστα. Πολύ καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ, κύριε Παναγιώτη. Να συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Νομίζω ότι τώρα ξαναπαίρνουν θέση η κυρία Γιαννακάκη και ο κύριος Παπάς. Θα ήθελα ένα σχόλιο, Δημήτρη, πρόκειτο έτσι κι αλλιώς να πάρεις το λόγο, και σε αυτά που είπε ο κύριος Παναγιώτερος και γενικότερα για το θέμα. Ακούστε να δείτε. Όπως ο οποίος φάνηκε πολύ ήπιος, πολύ προσεκτικός, αντίθετα με τον κύριο Κασεδιάρη, ο οποίος ήταν λίγο φουριόζος, ίσως πάνω στη βράση του επεισοδίου, ο κύριος Παναγιώτερος φάνηκε πολύ πιο νυφάλιος. Καλό είναι αυτό. Οτιδήποτε συμβάλλει στην νυφαλιότητα, από οπουδήποτε και να προέρχεται, είναι πάρα πολύ θετικό. Εγώ θα ήθελα να πω το εξής. Η Χρυσή Αυγή
προς την οποία δεν έχω φυσικά, όπως αντιλαμβάνεστε, την παραμικρή συμπάθεια, εκφράζει εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες, οι οποίοι τους έχουν εκφράζει κάποια στιγμή. Αφού την ψηφίζουν και αφού συνεχίζει και ανεβαίνει στο αγκάλο και παρά την όλη αυτή η υπόθεση με το Φύσα, πώς δεν τους εκφράζει. Εγώ θα, και εσείς θα καθορίσουμε ποιος εκφράζει ποιον. Εκφράζει, δεν του ψηφίσανε. Μα δεν κάνουμε μια ψήφου, έτσι. Μα δεν κάνουμε μια ψήφου. Λέμε ότι την ψηφίσανε. Αφού την ψηφίσανε, ναι, τους εκφράζει. Τώρα δεν μπορώ εγώ να καθίσω να κάνω ψυχανάλυση σε τι ποσοστό. Του θεωρεί άξιο να το εκπροσωπήσουν στην Ελληνική Βουλή. Τι κάνω εγώ, α πούμε. Λοιπόν, υπ' αυτή την έννοια, θέλω να πω λοιπόν ότι πρέπει, δεν μπορεί να αντιμετωπίζονται όλοι τους ως καταρχήν εγκληματίες, φασίστες, παράφρονες κτλ. Ψηφοφόροι εννοείται. Μα οι ψηφοφόροι, και αν θέλετε, και πρέπει να γίνεται και μια πολιτική αντιπαράθεση με τη Χρυσή Αυγή, από όποιον επιθυμεί δηλαδή να μειώσει το. Γιατί μέχρι τώρα η αντιπαράθεση που έχει γίνει στη Χρυσή Αυγή έχει αποδειχθεί παταγωδώς ανεπιτυχής. Κατόρθωσε μάλιστα αυτή η υπόθεση με τον τρόπο. Εγώ έχω πάρα πολλές επιφυλάξεις για το χειρισμό από την κυβέρνηση Σαμαρά της υπόθεσης αυτής. Και δεν καταλαβαίνω και τι έγινε. Διότι ένα μήνα πριν η κυβέρνηση Σαμαρά, όπως θυμάστε, ήθελε συνεργασία με τη Χρυσή Αυγή, η μισή. Σκεφτόταν ο κ. Μπαλτάκος, αριστερά-δεξιά. Και ξαφνικά δεν ξέρω, σαν κάποιο. Ο Μπαλτάκος είπε. Για συνεργασία με τη Χρυσή Αυγή. Μάλιστα. Και όταν... Τι λέτε τώρα. Μα πώς, ας πούμε. Συνεργασία με τη Χρυσή Αυγή. Άφησε να εννοηθεί ότι πρόκειται. Αυτό είναι λοιπόν δικό σας συμπέρασμα. Δεν έχει πει ποτέ κανένα στην Νέα Δημοκρατία τέτοιο πράγμα. Μα πώς. Μιζε... Μόνος λέτε άφησε να εννοηθεί. Αυτό είναι το συμπέρασμά σας. Δεν μπορεί να λέτε τέτοιο πράγμα. Και ο κ. Πολίδωρας άφησε μια πόρτα. Άνοιξε μια πόρτα. Ήταν ποτέ στο μήκος κύματος ότι αυτοί είναι Ναζί, εχθροί των πάντων τη Δημοκρατία. Δεν συζητάμε με αυτού. Εδώ λέγανε να σοβαρευτεί κάπως για να συνεργαστούμε μαζί. Είδε σαν κάποιος από το υπερπέραν να πάτησε κάποιο κουμπί και να πει στον κύριο Σαμαρά θα τους απαγορεύσεις. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν ξέρω από ποιον παίρνει πιθανώς παροτρύνσεις ο κύριος Σαμαράς για κάτι το ένα ή το άλλο. Τα μνημόνια, τις απαγορεύσεις Χρυσής Αυγής και αριστερά-δεξιά. Προφανώς παίρνει. Αλλά το ζήτημα δεν είναι αυτό. Αυτά είναι δικά σας συμπεράσματα. Δικό μου συμπέρασμα. Είναι δικά σας συμπεράσματα. Προσωπικά και. Τι να πω. Ο κύριος Σαμαράς νομίζω ότι μπορεί να κρίνει μόνος του και δεν χρειάζεται να παρακρίνει. Ούτε να του πει κάποιος αν συνεργαστεί με κάποιον ή όχι. Και ήταν ξεκάθαρος. Προτού ο κύριος Σαμαράς πάρει το αεροπλάνο για την Ουάσιγκτον, να δω έναν πολιτικό αρχηγό ενός κόμματος, το οποίο προσωπικά το απεχθάνομαι, σας το λέω. Αλλά δεν ήθελα ποτέ στη ζωή μου να δω έναν αρχηγό κόμματο να περιφέρεται σιδηροδέσμιος υπό αυτές τις συνθήκες. Ποτέ τα τελευταία 500 χρόνια της Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας δεν έχει γίνει τέτοιο πράγμα. Η Ευρωπαϊκή Δημοκρατία από την εποχή της Μάγνα Κάρτα του Κρόμουελ στηρίζεται στο ακαταδίωκτο των εκπροσώπων του λαού. Αυτό σημαίνει δημοκρατία. Ακόμα και βεβαίως μπορεί να είναι εγκληματίες. Και καταρχήν πότε πρόλαβε να γίνει εγκληματική οργάνωση η Χρυσή Αυγή. Εδώ δεν προλάβαμε να εκδικάσουμε κανένα από τα συγκεκριμένα εγκλήματα, να τιμωρηθεί κανένα. Εγώ έχω και πολλές επιφυλάξεις. Γιατί είδα και στις σκουριές τους ανθρώπους που διαμαρτύρονται για την εξόρυξη Καλκού να τους βγάζουν εγκληματική οργάνωση. Αύριο θα έρθουν σε μένα και θα πούνε Κωνσταντακόπουλο, ξέρεις κάτι, γράφεις για το μνημόνιο ότι είναι προδοσία και λαϊλασία της χώρας, θα σε κλείσουμε μέσα. Τώρα νομίζω ότι υπερβάλλεται. Είναι, όχι οριακά, είναι κατά τη γνώμη μου εκτός της συνταγματικής νομιμότητας αυτά που γίνανε με τη Χρυσή Αυγή και δώσανε βούτυρο στο ψωμί της Χρυσής Αυγής. Όπως και η σημερινή ενέργεια τη βοηθάει πολιτικά. Λοιπόν, γι' αυτό πρέπει να είμαστε πιο ψύχραιμοι και πιο πολιτικοί στην αντιπαράθεση προς την Χρυσή Αυγή. Δεν είναι ζήτημα να λέμε ότι αυτοί είναι φασίστες εγκληματίες. Τώρα, τι είναι το σημερινό? Λογικά, αν κάποιος έφτατε, είτε είναι μια πολιτική ενέργεια κάποιο ο οποίος τα έχει βάλει με τη Χρυσή Αυγή, μια περίπτωση, δεν μπορούμε να το ξέρουμε, κάποιος ανεγκέφαλος προφανώς, διότι η δεύτερη περίπτωση είναι μια περίπτωση της προβοκάτσιας. Δηλαδή πρέπει να σκεφτούμε ποιον οφείλει το έγκλημα. Για αυτό μένα, είπε και ο κ. Παναγιώτης. Και αυτό είπε και ο κ. Λαφαζάνης. Νομίζω ότι είναι πολύ όμως να υποθέσουμε ότι έχει γίνει μια τέτοια δολοφονία απλά και μόνο για να καλυφθούν κάποια μέτρα που είναι να πάρθουν. Αυτό που δεν υποστήριξε κανείς από τις παρόμοιες. Υπάρχει ένα ζήτημα και υπάρχει ένα ζήτημα μεγάλου διεθνούς ενδιαφέροντος. Το ζήτημα αυτό είναι το εξής. Η Ελλάδα, εφαρμόζοντας το μνημόνιο και τις δανειακές, έχει καταστραφεί. Δύο πράγματα μπορεί να συμβούν. Ή αύριο η Ελλάδα θα πάει και θα ζητήσει συγκροτημένα, συντεταγμένα από την Ευρωπαϊκή Ένωση να αλλάξει αυτό το πρόγραμμα και θα θέσει το ζήτημα της καταστροφής που έχει υποστεί. Η Ελλάδα θα διαλυθεί εντωμεταξύ, θα εξωσυνετέθει και δεν θα μπορέσει να το κάνει αυτό. Αυτές οι ενέργειες, κατά τη γνώμη μου, εάν δεν είναι. Στο δεύτερο. Κατατείνουν στο δεύτερο και στη διάλυση. Και ξέρουμε ότι σε μεγάλα πολιτικά γεγονότα, όπως είναι αυτό, διεθνούς παγκόσμιας σημασίας, μπορεί να γίνουν φυσικά από την εμπειρία, το ξέρουμε, και μεγάλες προβοκάτσεις. Μάλιστα. Γεσμερή, και αμέσως μετά σε εσάς.
Να ξεκινήσω καταρχήν από τον κύριο Κωνσταντακόπουλο, γιατί θέλω να απαντήσω σε διάφορα πράγματα που υπόθηκαν μέχρι στιγμής. Καταρχήν, νομίζω ότι μπερδεύουμε λιγάκι τη δουλειά της δικαιοσύνης με τη δουλειά του Πρωθυπουργού. Ο εισαγγελέας έδωσε εντολή να συλληφθεί ο κ. Μιχαλολιάκος. Δεν έδωσε ο Πρωθυπουργός εντολή. Δεν είχε πάρει χαμπάρι ούτε η δημοτική οργάνωση. Πρέπει να διαχωρίζουμε τι κάνει ο καθένας σε αυτόν τον τόπο. Εντάξει. Και δεν μπορούμε να τα ρίχνουμε όλα σε όλους. Πρέπει δεν να μας πιστεύουν και οι τηλεθεατές όταν δεν μιλάζουμε. Δεν πιστεύουν. Αλλιώς θα μας... Ο εισαγγελέας έδωσε την εντολή να συλληφθεί και να φυλακιστεί. Δεν την έδωσε ο Πρωθυπουργός. Και αυτό πρέπει να είναι ξεκάθαρο σε όλους. Από εκεί και πέρα, για το πρόγραμμα που λέτε. Αυτό που λέει πάντως ο κ. Κωνσταντακόπουλος, ότι πρέπει να είμαστε πιστικοί προς τον κόσμο. Να είμαστε πιστικοί ως προς τι. Πρέπει να το παίρνει κανείς υπόψη του. Ως προς τι, κύριε Αποστολόπουλε. Δεν συμφωνώ μαζί σας. Έπρεπε να πάνε. Την τυπική εντολή την έδωσε ο εισαγγελέας. Όχι ο Πρωθυπουργός. Τα στοιχεία που είχε ο εισαγγελέας έδωσαν την εντολή. Αν δεν υπήρχαν στοιχεία, δεν θα υπήρχε εντολή. Με 30 δικογραφίες, με συγχωρείτε, παρεπέμφθη ένας πήγε στη Βουλή για μια διαδήλωση που είπαν στη Λάρισα το 2010. Το 2013 το θυμήθηκαν. Κοιτάξτε να δείτε. Είναι ένα πρόβλημα αυτό. Και από εκεί είναι ένα πρόβλημα. Δεν είναι ένα πρόβλημα. Είναι πολύ η δικαιοσύνη. Μου ζητάτε να κρίνω εγώ εάν ο εισαγγελέας κάνει καλά τη δουλειά του. Όχι και οι τρεις μαζί. Παρακαλώ, όχι και οι τρεις μαζί. Είναι πολύ επικίνδυνα αυτά τα πράγματα. Κύριε Κωνσταντακόπουλε, είναι πολύ επικίνδυνα να παίζουμε με την νομιμότητα και με το Σύνταγμα. Να αφήσουμε τον κύριο Σμιλίνη να ολοκληρώσει. Θα έρθω σε εσά, κύριε, για να κάνει και στον κύριο. Για να ολοκληρώσω καταρχήν την απάντησή μου σε αυτό. Νομίζω ότι δεν μπορεί η δικαιοσύνη να καθυστέρησε, όμως δεν μπορούμε να κρίνουμε και να τα ρίχνουμε όλα στο ότι ο Πρωθυπουργός έδωσε την εντολή, ο Πρωθυπουργός άρχισε να δώσει την εντολή. Εντάξει. Ένα αυτό. Από εκεί και πέρα. Όσον αφορά τα αντανακλαστικά γενικότερα που είπε η κυρία Γιαννακάκη, νομίζω ότι όταν υπήρξαν στοιχεία τα οποία ήταν ικανά για να οδηγήσει τη δικαιοσύνη την οργάνωση που λέγεται Χρυσή Αυγή, δόθηκε η εντολή από τον εισαγγελέα και πήγαν στη δικαιοσύνη. Τώρα. Ποιος έκανε τι πριν, αν έχει στοιχεία, κύριε Γιαννακάκη, να τα πάει στον εισαγγελέα. Ξέρετε, συγγνώμη, να τελειώσω. Δεν σας διέκοψα. Δεν τα έχω μόνο δεν σας διέκοψα, τα έχει και ο Επίτροπος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης. Αφήστε με, εάν τα έχετε, να τα πάρετε και να τα φέρετε να πάτε στον εισαγγελέα. Να ολοκληρώσω. Αλλά αφήστε να ολοκληρώσω, δεν σας διέκοψα. Ναι, ναι, παρακαλώ. Από εκεί και πέρα. Ακούω πράγματα εδώ και εμφύλους, ιδιότυπους εμφύλους πολέμους. Ότι είμαστε κατά της βίας, δεν είμαστε. Δεν νομίζω ότι υπάρχει και δεν πρέπει να υπάρχει κανένας σε αυτό το τραπέζι που καθόμαστε, ο οποίος είναι υπέρ της βίας. Κανένας δεν είναι υπέρ της βίας. Και πρέπει απόψε όλοι να καταδικάσουμε αυτό που έγινε ως γεγονός. Είναι βία, τι ακριβώς έγινε και αν ήταν τρομοκρατικό, αν ήταν πολιτικό, πώς έγινε, θα το δούμε. Αλλά όπως και να έχει, πρέπει να το καταδικάσουμε. Δεν πρέπει να καταδικάζουμε και τα αίτια της βίας. Μόνο το αποτέλεσμα πρέπει να το ξέρετε το αίτιο απόψε το βράδυ. Ξέρω τα αίτια της πολιτικής βίας στην Ελλάδα. Το αίτιο της συγκεκριμένης δολοφονίας. Από τον Απρίλιο-Μάιο του 2010 μπήκαμε σε διαδικασία καταστροφής της δημοκρατίας, της κοινωνίας και της οικονομίας. Αν περιμένετε από αυτό να μείνουμε σιωπηλοί. Είναι η δική σας άποψη. Αυτή τη στιγμή γίνεται μια τιτάνια προσπάθεια του ελληνικού λαού και της ελληνικής κυβέρνησης για να σωθεί η χώρα. Έχουμε ένα φως στο τούνελ, βλέπουμε ότι τα πράγματα μπορούν να πάνε πολύ καλύτερα. Μιλάμε για πλεόνασμα, το οποίο δεν το περίμενε κανείς, το αμφισβητούσατε όλοι. Όλοι καταδικάζατε την πολιτική του Αντώνη Σαμαρά. Και τώρα βλέπω έκπληκτος ότι μιλάει η Χρυσή Αυγή για μια δολοφονία επαγγελματική και ένα σχέδιο και μιλάει ο κύριος Λαφαζάνης ο ΣΥΡΙΖΑ για το ίδιο. Για ένα σχέδιο με οργανώσει κτλ. Και το είπατε κι εσείς. Μου έκανε εντύπωση πως αυτές οι δύο απόψεις ήρθαν κοντά και τι άλλο ένα σχέδιο. Αυτό είναι. Επειδή το είπατε εγώ. Το είπατε κι εσείς, βεβαίως. Στο ίδιο συμπέρασμα. Προκύπτει από τα γεγονότα. Δεν είναι πολιτική άποψη. Γι' αυτό λέω. Πρέπει λοιπόν να μην φτάνουμε σε πρόωρα ούτε συμπεράσματα για άποψη. Γιατί μπορεί να μην δικαιωθούμε, να δούμε τι γίνει. Δείχνει κάτι τέτοιο. Δείχνει ότι ήταν οργανωμένο. Όμως δεν μπορούμε να δεχτούμε ούτε αυτό που ο κύριος Παναγιώτερος. Ούτε. Δεν μπορούμε να δεχτούμε. Όλοι το λέμε αυτό λοιπόν. Καταρχήν, ο κύριος Παναγιώτερος μίλησε για βίντεο. Να δούμε το βίντεο, να δούμε τι έγινε. Α, ναι, γιατί, έχετε απόλυτο συγγνώμη, δίκιο. Αλλά εγώ άκουσα. Έχετε απόλυτο δίκιο. Ωραία. Γιατί εγώ άκουσα ότι ήταν τα 30 μέτρα, μετά άκουσα ήταν το μισό μέτρο. Σωστό. Δεν έχουμε πληροφορίες. Έχετε απόλυτο δίκιο. Γι' αυτό και λέω να μην βγάζουν πρόωρα συμπεράσματα. Και ολοκληρώστε. Μισό λεπτάκι. Και από εκεί πέρα. Σκοπός είναι εδώ να ακούσουμε ξεκάθαρα από όλους ότι καταδικάζει το γεγονός, να περιμένουμε να μας πει η αστυνομία τι ακριβώς έχει γίνει, ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι, τι είναι αυτοί οι άνθρωποι, εφόσον μπορέσει και σύντομα, βεβαίως. Και μετά να τοποθετηθούμε για να καταδικάσουμε και τα αίτια από όπου και αυτά προέρχονται. Εμείς πρέπει να καταδικάσουμε τη βία απόψε όλος ο πολιτικός κόσμος από όπου και αν προέρχεται. Αυτό πρέπει να είναι το μήνυμα και πρέπει να είμαστε ενωμένοι όλο το πολιτικό σύστημα σε αυτό. Για να μην έχουμε άλλα πράγματα. Μάλιστα. Δεν πρέπει να πετάμε λάδι στη φωτιά. Είναι πολύ επικίνδυνο απόψε. Μάλιστα. Και κύριε Παπά,
αποχωρήσατε από τη θέση σας, και αυτό είναι το απόλυτο δικαίωμά σας. Ακούσατε όμως τι είπε ο κύριος Παναγιώτερος. Είπα και στον κύριο Κωνσταντακόπουλο ότι αντίθετα με τον κύριο Κασιδιάρη, ο κύριος Παναγιώτερος φάνηκε πολύ προσεκτικός και νυφάλιος. Θα ήθελα μια εκτίμηση πάνω σε αυτό από την πλευρά σας. Καταρχήν θεωρώ ότι κάνατε λάθος με το που ταυτίσατε τον κύριο Λαφαζάνη με τον κύριο Παναγιώτερο. Δεν ταύτισα κανένα. Μου επιτρέπετε. Με επιτρέπετε γιατί. Είπα ότι διαπίστωσαν και. Παρακαλώ. Επιτρέψτε να πω τώρα από την άποψή μου. Ο κύριος Λαφαζάνης μίλησε από τη σκοπιά μιας δύναμης εγγυήτριας της Δημοκρατίας. Δεν αφήσετε ότι υπάρχουν και άλλες. Να είμαστε συνοημένοι. Mm. Ο κύριος Παναγιώταρος, κατά την κοινή ομολογία, είναι εκπρόσωπος μιας δύναμης η οποία δηλώνει ότι δεν θέλει Δημοκρατία. Ναι, αυτό δεν έχει παρακαλώ, έχει πολύ μεγάλη σημασία. Όχι, με σκόνητε. Παρακαλώ πάρα πολύ. Μου επιτρέπετε, κύριε Παπά, γιατί μου αποδίδεται κάτι το οποίο δεν είπα. Είπα ότι και οι δύο διαπιστώνουν οργανωμένη ενέργεια. Μάλιστα. Αυτό δεν είναι πολιτική άποψη. Είναι διαπίστωση επί ενός γεγονότος. Αυτή είναι η άποψη. Προσέξτε, ναι, δεν τελείωσα, να περιμένω. Παρακαλώ. Αν θέλετε, προκειμένου να. Ως Μωρή Παρθένος ο κύριος Παναγιώταρος. Σήμερα προσπάθησε να πει και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ και ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει. Ταυτίζοντας επί της ουσίας τον ΣΥΡΙΖΑ με τον εαυτό του και συνολικά και τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Χρυσή Αυγή ως θύματα ας πούμε ενός συστήματος. Τα πράγματα δεν είναι καθόλου έτσι. Δεν είναι καθόλου έτσι. Και επαναλαμβάνω, ο κύριος Λαφαζάνης και νομίζω και εγώ ήταν απολύτως σαφές. Μιλήσαμε από τη θέση μιας δύναμης η οποία εγγυάται με τις δυνάμεις της, με το τελευταίο μέλος της από το πρώτο στην δημοκρατία και ο κύριος Παναγιώταρος εκπροσωπεί μια δύναμη η οποία αυτή τη στιγμή ενέχεται για εγκληματικές ενέργειες. Ενέχεται, οπότε δεν είπα ότι... Ότι όντως, βέβαια. Ναι, δεν είναι. Ενέχεται, είναι σαφές αυτό που λέτε. Έχει παραπενθεί για αυτό το πράγμα. Άρα δεν μπορεί να συνε... Αυτός είναι και ο λόγος που έφυγα προηγουμένως. Και σας είχα... Μα δεν σας επέκρινε κανένας που φύγατε, είναι δικαίωμά σας. Γιατί πρέπει να γνωρίζουν... Έχετε πολιτική άποψη, για όνομα Θεού. Γιατί πρέπει να γνωρίζουν και οι τηλεθεατές σας ότι ήταν μια εξυπαρχής εξήγηση τουλάχιστον σε ό,τι μας αφορά. Σαφέστατε, κύριε Παπά. Εάν υπάρχει Χρυσή Αυγή με οποιονδήποτε τρόπο στο τραπέζι, εμείς δεν θέλουμε. Βεβαίως. Και ο λόγος είναι προφανής. Είναι σεβαστό αυτό. Ναι. Τώρα, κάτι μου είπατε προηγουμένως, κάποιο ερώτημα με βάλετε. Όχι. Το σχόλιο σας ήθελα για τον κύριο Παναγιώταρο και όσα είπε. Μου το είπατε. Να ακούσουμε και την κυρία. Κάτι μπορεί, Παρθένο. Να ακούσουμε. Δεν νομίζω ότι μπορεί να τον εξηλαιώνει τώρα. Δεν είπα εγώ κάτι τέτοιο. Δεν νόμιζα ότι. Αν είχατε να είμαι γονατιστό στην Παναγία και να ζητάει συγγνώμη, μου θυμίζει αυτό που σκότωσε τον πατέρα του. Και ύστερα Παναγιώταρο ήταν ορφανό. Σωστό. Μα το ρώτησα κι εγώ ότι αυτά δεν τα έλεγε όταν σκοτώθηκε ο Φίσες. Τα λέει τώρα εκ των υστέρων. Κυρία Γιαννακάκη. Ναι, έχουν ακουστεί πολλά πράγματα και θα ήθελα να κάνω κάποια σχόλια. Και ξεκινώ από αυτό που είπατε, ότι αυτά δεν τα έλεγε ο κύριος Παναγιώταρος όταν μετά τη δολοφονία του Φίσα. Δεν τα έλεγε η Χρυσή Αυγή, δηλαδή. Και θέλω να θυμίσω ότι μετά τη δολοφονία, ότι απόψε το βράδυ, σε κλάσματα δευτερολέπτου, αναγνώρισαν τα θύματα ως μέλη τους. Και πολύ καλά έκαναν. Θέλω όμως να θυμίσω ότι στη δολοφονία του Φίσα, τους πήρε πάρα πολλές μέρες να αναγνωρίσουν το Ρουπακιά ως μέλος τους. Απλά αυτό θέλω να το θυμίσω, το θεωρώ σημαντικό. Δεν ξέρω καν αν το αναγνώρισαν, αν το αναγνωρίζουν ακόμα και τώρα. Στην Νίκαια βέβαια ο κόσμος τον αναγνωρίζει, αν ναι, μου επιτρέπετε. Εντάξει, αλλά λέω για τη Χρυσή Αυγή. Και ως νικαιώτησα το ξέρω πάρα πολύ καλά. Βίντεο, λοιπόν, επίσης κάποια άλλα πράγματα. Ο κύριος Κωνσταντακόπουλος επιμένει από την αρχή της εκπομπής και κάνει πάρα πολύ καλά ότι αιτία των φαινομένων όπως η Χρυσή Αυγή, δηλαδή της ανόδου του νεοναζισμού και του φασισμού στην Ελλάδα είναι το μνημόνιο και οι πολιτικές οι οποίες έχουν ασκηθεί τα τελευταία χρόνια. Φυσικά δεν θα αρνηθώ ότι επέτειναν το φαινόμενο αυτό. Αλλά θέλω να μου εξηγήσει το εξής. Σε άλλες χώρες που αντιμετωπίζουν μεγάλα οικονομικά προβλήματα, όπως είναι η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Ιρλανδία, γιατί δεν έχουμε αντίστοιχα φαινόμενα? Γιατί έχουμε αντίστοιχα φαινόμενα σε χώρες που όχι μόνο δεν αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα, αλλά που ευημερούν, όπως είναι η Αυστρία, όπως είναι η Νορβηγία, με το πρόσφατο παράδειγμα. Και θέλω να σας πω τα εξής, ότι αιτίες του νεοναζισμού και του φασισμού
είναι η ξενοφοβία, είναι ο ρατσισμός, είναι ο σεξισμός στην κοινωνία, με αιχμή του δόρατος στον εθνικολαϊκισμό. Αν δεν χτυπήσω... πάντως. Ναι, το είπα προηγουμένως ότι δεν θα αρνηθώ ότι η φτώχεια επτείνει αυτό. Βεβαίως. Απλά Βεβαίως. Δεν είναι ο μοναδικός λόγος, γιατί αποειδεολογικοποιούμε τον ναζισμό με αυτόν τον τρόπο και κάνουμε κακό και πρέπει να χτυπήσουμε τις ρίζες του, που είναι αυτές που σας είπα. Κύριε Κωνσταντακόπουλε, ναι, υπάρχει ακαταδίωκτο των πολιτικών προσώπων. Από την εποχή του Κρόμβελ θα συμφωνήσω απολύτως μαζί σας. Υπάρχει όμως ακαταδίωκτο για την πολιτική σκέψη. Τώρα, ξέρετε, η Χρυσή Αυγή, και μην παίξετε. Συγγνώμη. Ναι. Δεν έχει απόλυτα δίκιο ο κύριος Κωνσταντακόπουλος. Βασιλιάδες και επαναστάτες ή αντεπαναστάτες έχασαν το κεφάλι. Ναι, εδώ πέρα όμως μιλάμε για κοινωνική. Χάνανε το κεφάλι του. Ναι, κάτι σοβαρότερο δηλαδή. Ναι, ναι, αλλά αυτό ξέρετε κάτι. Μη συγχαίουμε τους κοινωνικούς αγώνες και μη συγχαίουμε την επανάσταση και την θέληση ενός λαού. Λαών για κοινωνικές αλλαγές με αυτό το φαινόμενο. Νομίζω ότι ευτελίζουμε τους κοινωνικούς αγώνες. Απλώς να παρατήρησε. Ναι, ναι, ναι. Από εκεί και πέρα θέλω να πω κάτι άλλο όμως. Για τις πολιτικές σας ιδέες θα συμφωνήσω απολύτως μαζί σας. Αλλά εδώ πέρα μην παίζουμε άθελά μας, γιατί είμαι σίγουρη ότι το κάνετε άθελά σας, το χαρτί της Χρυσής Αυγής, ότι υφίστανται πολιτική δίωξη. Δεν υφίστανται πολιτική δίωξη για τις απόψεις τους. Υφίστανται πολιτική δίωξη γιατί είναι δολοφόνοι, γιατί κατηγορούνται μάλλον για να είμαι σωστή, για εμπλοκή σε δολοφονίες και όχι μόνο, και όχι μόνο. Και γι' αυτόν τον λόγο βρίσκονται φυλακισμένος ο αρχηγός τους, ο υπαρχηγός τους και τα μέλη τους. Και όσον αφορά για τους ψηφοφόρους τους, ξέρετε καραμελίτσα ότι αυτοί οι άνθρωποι, οι 450.000 που τους ψήφισαν, δεν ήξεραν τι έκαναν. Έχει λιώσει. Αυτοί τους ψήφισαν. Και τους στηρίζουν, στηρίζουν φασίστες δολοφόνους και έχει τελειώσει εδώ η ιστορία. Μάλιστα. Μένει ο κύριος Μιχαλόπουλος και ο κύριος Τρεμόπουλος. Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Μα κουβέντα κάνουμε, έχουμε ακόμα αρκετή ώρα στη διάθεσή μας. Θα μπούμε και στο θέμα μας. Κλείνοντας όμως αυτό τον κύκλο, όχι, θα σας παρακαλούσα να κάνετε λίγη υπομονή, να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά. Να πλακώσω τα τσιγάρα. Είμαστε στο τρίτο μέρος της εκπομπής μας. Να ολοκληρώσουμε αυτόν τον κύκλο της συζήτησης για το συμβάν, το τραγικό συμβάν που έγινε σήμερα, με τον κύριο Μιχαλόπουλο και μετά με τον κύριο Τρεμόπουλο και μετά να συζητήσουμε ό,τι προλάβουμε για το αρχικό μας θέμα, δηλαδή για τις ευρωεκλογές και την κατάσταση στην Ευρώπη. Κύριε Μιχαλόπουλο. Θέλω να κάνω ένα σύντομο σχόλιο και να καθυριάσω το γεγονός ότι και ειδικά ο κύριος Κωνσταντακόπουλος το ανέφερε αρκετές φορές τοποθετήσεις του, ότι το μνημόνιο ουσιαστικά είναι η αιτία παραγωγής πολιτικού εγκλήματος. Εγώ, όχι, πολιτικής βίας. Πολιτικής βίας, πολιτικής βίας, εντάξει. Εγώ και η δράση διαφωνούμε πάρα πολύ, αλλά σε αυτό, διότι δεν μπορεί να αποτελέσει ποτέ αιτία αυτό το πράγμα. Και να σας πω, πέρα από το τι λέω εγώ και το τι λέει η δράση, 1,5 εκατομμύριο άνεργοι αυτή τη στιγμή ούτε κάνουν αντάρτικο πόλεμο, ούτε μπορεί να τους κατηγορήσει κανείς ότι είναι φασίστες. Εσείς είστε ο παδός των αυτοκτονιών, ηρέμος του ελληνικού λαού. Εγώ είμαι ο παδός των ανθρώπων που αύριο το πρωί, τη Δευτέρα το πρωί, πρέπει να πάνε στη δουλειά τους και θα ξυπνήσουμε να είμαι για ένα γεγονός το οποίο αποπροσανατολίζουμε την κατάσταση από τα προβλήματα της ανεργίας και της υπερφορολόγησης και οδηγούμαστε σε κάποια άλματα λογικής που κατευθύνουμε ότι απλώς το μνημόνιο, όσο και να διαφωνεί κανείς, δεν μπορεί ποτέ να αποτελέσει την αιτία πολιτικής βίας. Πάντως, κύριε Μιχαλόπουλε, πρέπει να δει κανείς, μου επιτρέπετε κύριε Παπά, ότι η τελευταία μεγάλη εκδήλωση που ξέρουμε όλοι ήταν του λαού της Αργεντινής που υποχρέωσε τον τότε πρόεδρο, τον Ρούα, αν θυμάμαι καλά, να το σκάσει με ελικόπτερο. Και ήταν η αντίδραση εξαιτίας των μέτρων που έλαβαν στην Αργεντινή με υπόδειξη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Κοιτάξτε, δηλαδή, εφαρμόζοντας μνημόνια αντίστοιχα με τα δικά μας. Εγώ λέω ότι όσο και να διαφωνεί κάποιος με τα μνημόνια... Ακούσατε τι είπα. Βεβαίως, βεβαίως. Αυτό ήταν μια έκρηξη πολιτικής βίας
αντίδρασης στο μνημόνιο. Ναι, συνδυάσαμε όμως θανάτους ανθρώπων. Απλώς το σημειώνω. Συμφωνώ, αλλά συνδυάσαμε δολοφονίες ανθρώπων. Να συμφωνείτε όμως μαζί μου και ταυτόχρονα να λέτε. Εσάς παρακαλώ. Αν μου επιτρέπετε λίγο να σας πω πού διαφωνώ. Ναι. Διαφωνώ στο γεγονός ότι συνδέουμε δολοφονίες ανθρώπων με ένα μνημόνιο που επαναλαμβάνω. Όσο και να διαφωνεί κανείς μαζί του, δεν μπορεί να αποτελέσει δικαιολογία για την έναρξη πολιτικής βίας. Σκοτώθηκαν χιλιάδες άνθρωποι τότε στην Αργεντινή, ξέρετε. Δεν βγήκε απλώς ήρεμα ο λαός στους δρόμους. Σκοτώθηκαν χιλιάδες άνθρωποι. Ο καλύτερος δρόμος για να αλλάξουν τα πράγματα, αν και εφόσον διαφωνεί. Αυτό είναι άλλο θέμα. Βεβαίως. Αυτό, όμως, αυτό πρέπει... είναι άλλο θέμα. Αυτό πρέπει να μπει στο κέντρο της συζήτησης όμως. Αυτό είναι άλλο ζήτημα. Επειδή μιλάμε και για την ευρωπαϊκή προοπτική, πρέπει να το πάρουμε απόφαση ότι πρέπει εμείς να αναλάβουμε την πρωτοβουλία των κινήσεων. Κανένας Ευρωπαίος δεν θα μας δώσει τη λύση από μόνος του. Κανένας Ευρωπαίος δεν θα μας οδηγήσει στην ευημερία. Πρέπει από μόνοι μας να βρούμε ένα δικό μας σχέδιο και αν διαφωνούμε με το μνημόνιο, θα πρέπει να επικεντρωθούμε και να συζητάμε επί αυτού του θέματος. Όχι απλώς να αφορίζουμε και να λέμε ότι το μνημόνιο, που και εγώ συμφωνώ μαζί σας, έχει τεράστια προβλήματα και δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα. Δεν μπορεί να είναι η βάση όμως και να βγάζουμε ένα απλό συμπέρασμα ότι το μνημόνιο από μόνο του φέρνει την πολιτική βία. Όχι. Μάλιστα. Είναι και οι πολιτικές αποφάσεις που παίρνονται και σε απλά καθημερινά ζητήματα. Να πάμε στον κύριο Δραμόπουλο. Κοιτάξτε τώρα, καλά κάνει και η κουβέντα γενικεύεται και πάει στην πολιτική της βάση. Και βεβαίως πρέπει να πούμε και εμείς τη θέση μας, οι οικολόγοι πράσινοι, για το μνημόνιο και τις αντίστοιχες πολιτικές. Προφανώς το μνημόνιο δεν είναι αιτία των προβλημάτων. Είναι ένα λάθος φάρμακο σε μια ασθένεια που υπήρχε πριν. Δηλαδή, μιλάμε για μια οικονομία η οποία στηριζόταν σε πύληνα πόδια. Μιλάμε για ένα κομματικό κράτος, ένα πελατειακό σύστημα, ένα διεφθαρμένο καθεστώς. Και βεβαίως, κοντά σε αυτά έρχονται να υπάρξουν εκείνες οι πολιτικές οι οποίες επιδεινώνουν το πρόβλημα, δεν δίνουν διέξοδο. Και πάνω σε αυτά έρχονται κάποιοι και πατούν και αναπτύσσονται, όπως η Χρυσή Αυγή. Έρχεται λοιπόν να εισπράξει την κατάρρευση της αξιοπιστίας του πολιτικού συστήματος και των πολιτικών και να διαμορφωθεί, να μετατραπεί σε σκούπεδο των ΕΚΕ της ψήφου διαμαρτυρίας των πολιτών. Αυτό είναι το πολιτικό πρόβλημα. Πρέπει λοιπόν να εξαφανίσουμε τα ίδια τα αίτια. Συμφωνώ λοιπόν. Δεν είναι το αίτιο το μνημόνιο. Είναι η αδιέξοδη πορεία της χώρας και πριν το 2008 και το 2009. Έτσι λοιπόν, σήμερα αναγκαζόμαστε να συζητάμε για ένα φαινόμενο που είναι σύμπτωμα. Και το σύμπτωμα αυτό και σήμερα φαίνεται να ωφελείται από αυτό το έγκλημα. Είναι πολύ σωστό αυτό που ακούσαμε ήδη. Ψάξτε να βρείτε ποιος ωφελείται. Λοιπόν, σήμερα υπάρχει μια θετική ατμόσφαιρα και θα επιδεινωθεί η κατάσταση αυτή, γιατί αυτού πρόκειται τις επόμενες μέρες. Θα υπάρχει βίντεο που θα παίζεται, θα βλέπουν όλοι πώς έγινε το στιγερό έγκλημα εναντίον των αθώων παιδιών, οι οποίοι λασπολογούνται. Άνθρωποι αναβαθμίζονται σε κορυφαίες πολιτικές προσωπικότητες και εμείς καλούμαστε να συζητήσουμε. Και κατηγορείται το πολιτικό σύστημα και ο υπεύθυνος υπουργός Εθνικής Άμυνας, δημόσιας τάξης, εν πάση περιπτώσει προστασίας του πολίτη, ο κύριος Δένδιας, ως ηθικός αυτουργός και παίρνει μια αντίδραση. Και από τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Ηθική αυτουργή είναι η κυβέρνηση σήμερα για αυτό που συνέβη. Δηλώνουν κάποιοι αναρχικοί, θα το δούμε ποιοι δηλώνουν. Εν πάση περιπτώσει, στην αρχή, όταν είπα ότι πρόκειται για πολιτικό έγκλημα, άκουσα κάποιες κριτικές. Φαίνεται λοιπόν ότι είναι πολιτικό το έγκλημα. Το ποιος το έκανε μπορεί να είναι από οποιαδήποτε πλευρά. Μπορεί να είναι και από αυτούς που πιστεύουν ότι πρέπει να απαντήσουν ένοπλα σε αυτή την απαράδεκτη διαδικασία, στην ένοπλη προετοιμασία της Χρυσής Αυγής, και αυτό συμβαίνει εδώ και χρόνια και δεν μπορούμε να πέφτουμε σήμερα από τα σύννεφα. Γι' αυτό μίλησα για ιδιότυπο εμφύλιο και μιλάω σήμερα για αποπαρασκευαστικές πράξεις και θα πρέπει να απαντήσουμε όχι μόνο καταδικάζοντας τη βία αλλά και τα αίτια. Και να καταδικάσουμε επίσης και οποιουσδήποτε κλείνουν τα μάτια μπροστά στις εγκληματικές πράξεις. Δεν είναι λοιπόν μόνο το θέμα της βίας. Είναι ότι σήμερα υπάρχει μια νύχτα στην κοινωνική συνείδηση. Και πρέπει να αλλάξουν οι πολιτικές, να αλλάξουν και οι αντιμετωπίσεις που έχουμε απέναντι στα ίδια τα συμπτώματα, χωρίς να έχουμε τις αυταπάτες, ο θεραπεύοντας το σύμπτωμα, θεραπεύουμε την ίδια την ουσία. Φοβάμαι ότι τις επόμενες μέρες αυτά τα ποσοστά τα οποία λέμε ότι πέσανε απλώς από δημοσκοπικά εκτιναγμένα στα εκλογικά, θα ξανασυσπηρωθούν. Και τότε θα δούμε ποιος είναι αυτός που ωφελείται από τα βίντεο που θα κυκλοφορούν και την εφαρμογή
της αρχής, της ναζιστικής αρχής της συλλογικής ευθύνης. Γιατί όποιος πήγε και σκότωσε, οπουδήποτε και ανοίξει, οποιαδήποτε πολιτική ταμπέλα έχει, αν πέρασε απ' έξω και επειδή είδε δύο οι οποίοι να είναι έξω από τη Χρυσή Αυγή και εξασφάλισε ότι είναι χρυσαυγίτες, τι είναι φρουροί κτλ. Και πήρε το πολυβόλο ή το πιστόλι και τους καθάρισε, είναι ο ίδιος εφαρμοστής της αρχής της ναζιστικής συλλογικής ευθύνης. Είσαι μέλος, τότε πρέπει να πεθάνεις. Άρα λοιπόν, ξαναγυρίζουμε πάλι στον ίδιο φασισμό που καθορίζει πολλά, αρκετούς πολιτικούς χώρους στην ελληνική πραγματικότητα και αυτή είναι η ουσία. Και δυστυχώς αυτό είναι μια ελληνική πρωτοτυπία. Ακροδεξιοί, λαϊκιστές, εθνικιστές υπάρχουν σε ολόκληρη την Ευρώπη. Αλλά με τον τρόπο που εκφράστηκε στην Ελλάδα μέσω της Χρυσής Αυγής είναι κάτι το απαράδεκτο, τρομακτικό και πρέπει να απομονωθεί στην ουσία του. Με πολιτική και ιδεολογική αντιμετώπιση και όχι με τεχνάσματα και εκδείξεις της δημοκρατίας που δεν πρέπει να το κάνει. Με μεγαθυμία αλλά και αυστηρότητα επάνω ακριβώς στις εγκληματικές πράξεις στελεχών ή ευρύτερων συνόλων. Μια τέλεια, κύριε Δραμόπουλε. Είναι ώρα νομίζω να, όση ώρα μας απομένει, να μιλήσουμε λιγάκι για τα ευρωπαϊκά πράγματα και τις ευρωεκλογές που έρχονται, τόσο για την... Κύριε Αποστολόπουλε, επειδή όμως ερωτήθηκε για κάτι, μήπως μπορείτε να μου δώσετε λίγο το χρόνο να απαντήσω. Λίγος, ναι. Λίγος, θα είναι λίγος. Πάρα πολύ λίγος. Βασίζομαι στην... Ναι, όχι, πραγματικά θα είναι πάρα πολύ λίγος. Κύριε Τρεμόπουλε, πολύ καλή ήταν η φόρμουλά σας ότι το φάρμακο είναι λάθος. Εγώ δεν αφήσω το ότι υπήρχε κρίση στην Ελλάδα, προς Θεού. Αλλά το φάρμακο αυτό είναι ο θάνατος. Σαν δεις δηλητήριο στον ασθενή, να το δολοφονείς, βεβαίως του περνάει και η αρρώστια μαζί. Και να προσθέσουμε και τις αυτοκτονίες, οι οποίες επίσης είναι θάνατοι από αυτή την ιστορία. Το μνημόνιο. Κοιτάξτε, δεν είναι ένα ζήτημα το οποίο είναι προς συζήτηση. Έχουμε 25% στη διάρκεια της κρίσης πτώση του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος, 1,5 εκατομμύριο άνεργους, πτώση της βιομηχανικής παραγωγής, ένα κοινωνικό ολοκαύτωμα και ένα σωρό άλλα πράγματα. Το δημόσιο αυτά καλά κρατάει είναι όμως, χειρότερα. 50%. Ορίστε. Το δημόσιο κρατάει καλά όμως. Συνόπως σας διακόπτω. Μα με διακόπτετε, αλλά τουλάχιστον με διακόπτετε για να πείτε κάτι. Τι είναι το δημόσιο, το ελληνικό κράτος πρέπει να το καταστρέψουμε. Δηλαδή, όχι τι είναι εκπρόσωπος, αλλά το 10%. Να το δώσουμε ό,τι υπάρχει και δεν υπάρχει σε διάφορους απαταιώνες και στις τράπεζες. Αυτό είναι η οικονομική άποψη σήμερα και σήμερα ημέρα. Κύριε, δεν έχετε την παραμικρή ευαισθησία. Και θέλω να το πω αυτό γενικά για τον αντιφασισμό. Να σας πω κάτι. Κανένας από τους τηλεθεατές, και είναι χαρακτηριστικά τα μηνύματα που πήρε ο κύριος Αποστολόπουλος, που λένε γιατί δεν έχετε Χρυσή Αυγή. Κανένας δεν θα συγκινηθεί από τον αντιφασισμό των πολιτικών κομμάτων. Και ξέρετε γιατί. Γιατί όταν μου λέτε, σας λέω αυτά τα νούμερα, τα οποία είναι συγκλονιστικά νούμερα, δεν έχουν παρουσιαστεί στην ιστορία του δυτικού καπιταλισμού σε περίοδο ειρήνης, ούτε στην περίοδο της Βαϊμάρης, ούτε στην περίοδο του μεγάλου κράχ, και αφορούν τη χώρα σας. Όταν εσείς το αντιμετωπίζετε με τέτοια ελαφρότητα για να πείτε ένα επιχείρημα σε μια τηλεοπτική συζήτηση, νομίζετε ότι κανείς θα πιστέψει ότι έχετε κάποιο αντιφασιστικό κίνητρο? Ενδιαφέρεται ο κύριος Σαμαρά για το Χίτλερ και τι έκανε ο Χίτλερ, όταν δεν τον ενδιαφέρει να γλιτώσουν οι Έλληνες που τους κόβεται σήμερα η περίθαλψη? Και ο κύριος Γεωργιάδης λέει, κύριος Γεωργιάδης λέει ότι δεν θα παίρνουν φάρμακα και δεν θα καλύπτονται. Πώς είναι δηλαδή αυτό? Όμως, αμφισβητείτε την πραγματικότητα. Αυτός είναι ο λόγος που παρασύρθηκε η Χρυσή Αυγή και λέει ότι θα συντηρήσουμε τις πρόωρες συντάξεις. Δεν είναι αδικία αυτό το πράγμα. Δεν το αναγνωρίζετε. Όταν επίορκοι δεν έχουν απολυθεί. Δεν είναι αυτή τη στιγμή. Μπορώ να σας απαντήσω αν θέλει ο κ. Αποστολόπουλος. Αλλά δεν θέλω να του κάνω κατάκριση. Ευχαριστώ. Ανοίξατε θέμα. Αλλά πρέπει να απαντήσω σε αυτά που άκουσα. Επιπλέον. Όχι, δεν είναι ότι δεν είναι δυνατόν. Καταρχήν, καλά κάναμε γιατί ήταν ένα ζήτημα της επικαιρότητας και έπρεπε να το καλύψουμε. Αλλά δεν είναι δυνατόν. Αυτή η επικαιρότητα, σε παρακαλώ. Σας είπα, τι παρακαλώ. Κοιτάξτε άλλα προβλήματα. Δεν αξιολόγησα αυτό που είπατε, κύριε Πάπα. Σας παρακαλώ. Κρυθήκαμε για σχολιάσμα. Με συγχωρείτε. Πώς θα γίνει? Όχι, είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα, κύριε Παπά. Καλά κάναμε και το κουβεντιάσαμε. Καλά κάναμε. Αλλά να μην τελειώσουμε και με το άλλο. Όχι, σωστό. Και να τελειώσουμε εδώ. Ένα να σχόλιο πάμε... μόνο. Όχι, κύριε Μελή. Όχι, κύριε Μελή. Σχόλιο... Όχι, κύριε Μελή. Να μιλήσουμε κατευθείαν για την Ευρώπη, για όσο λίγο χρόνο μας απομένει. Αρχίζοντας με εσάς και με την ερώτηση ότι υπάρχει μεγάλη ανησυχία, βλέπω, στην Ευρώπη, ενδεχομένως και στην Ελλάδα, ότι τα λεγόμενα αντισυστημικά κόμματα, κυρίως της δεξιάς, σχεδόν αποκλειστικά θα έλεγα της δεξιάς, μόνο στην Ελλάδα υπάρχει το φαινόμενο
ενός αριστερού κόμματος με τόσο υψηλά ποσοστά. Υπάρχει λοιπόν διάχυτη ανησυχία στην Ευρώπη ότι τα αντισυστημικά δεξιά κόμματα και αν δεν κυριαρχήσουν θα είναι σημαντικός παράγων απειλητικός για την κυρίαρχη πολιτική που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Πώς το ερμηνεύεται αυτό το γεγονός? Το πιο φανερό είναι βέβαια στη Γαλλία, έτσι, ναι, όπου ο λεπενισμός απειλεί να είναι πρώτο κόμμα. Εντάξει, αυτό αφήστε να το δούμε. Απειλεί να είναι, είπα. Ναι, εντάξει, ωραία. Καταρχήν, όλα αυτά που συζητάμε το συνδέονται, διότι είμαστε μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κρίση δεν είναι μόνο ελληνική. Η κρίση θα επηρεάσει και τις ευρωεκλογές. Αυτό είπα. Ακριβώς, θα επηρεάσει και τα ευρωεκλογές. Έτσι το έθεσα το θέμα. Ο κόσμος αντιδρά. Αντιδρά γιατί θέλει να είναι σίγουρος για το μέλλον του και πολλές φορές η αντίδραση οδηγεί σε μια ψήφο αντίδρασης και όχι ψήφο επιλογής. Αυτό εγώ δεν γιατί θεωρούμε στην Νέα Δημοκρατία. Γιατί δεν τον ικανοποιούν οι επιλογές των συστημικών, συντηρητικών κομμάτων? Μα δεν είπα εγώ αυτό. Ούτε στην Ελλάδα, ούτε στη Γαλλία, ούτε στην Ισπανία, ούτε στην Ιταλία. Γιατί? Αυτό... Πολιτικές τις οποίες εσείς, μερίδα ο κ. Μιχαλόπουλος... Μερίδα του κόσμου είναι αυτό. Δεν είναι η πλειοψηφία του κόσμου. Η πλειοψηφία του κόσμου προσπαθεί να ψηφίσει με τέτοιο τρόπο ώστε να βρει λύση στα προβλήματά του, η οποία είναι βιώσιμη λύση. Η οποία λέει 1, 2, 3, 4. Με θυσίες, με δυσκολίες, πανευρωπαϊκά. Λέτε δηλαδή ότι οι κυβερνήσεις, οι συστημικές, ας το πούμε, καθεστωτικές, έχουν αυτή τη στιγμή την πλειοψηφία και στην Ελλάδα μεταξύ άλλων? Οι κυβερνήσεις. Ναι. Γιατί το αμφισβητείτε αυτό? Δεν ξέρω, σας ρωτώ. Βεβαίως υπάρχει πλειοψηφία της κυβέρνησης. Γιατί το αμφισβητείτε αυτό? Είναι μια κυβέρνηση η οποία έχει. Δεν αμφισβητώ τίποτα, σας ρωτώ. Ωραία. Να σας απαντήσω λοιπόν. Και στην Ελλάδα υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία έχει αναγκάσει το λαό σε θυσίες, αλλά ο λαός καταλαβαίνει ότι είναι η λύση η οποία δεν μπορούμε να την αποφύγουμε. Θα πρέπει να φτάσουμε μέχρι το τέλος για να σωθεί η Ελλάδα, για να σωθούν οι νέοι άνθρωποι. Και επιτρέψτε μου, γιατί είμαι νέος άνθρωπος, γιατί δραστηριοποιούμε στην Ελλάδα και επαγγελματικά. Και δεν είμαι από αυτούς που θα σηκωθούν να φύγουν. Και βεβαίως θα πρέπει να ξέρουμε τι ακριβώς προτείνει ο καθένας και μέχρι πού το φτάνει. Και το ίδιο θα πρέπει να γίνει και στις ευρωεκλογές. Βέβαια, για να το ανοίξουμε σωστά το θέμα. Είσαι αισιόδοξος για τις ευρωεκλογές? Για το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα? Όχι, για την Νέα Δημοκρατία. Βεβαίως. Γιατί να μην είμαι αισιόδοξος? Ερωτήσεις κάνω. Οι Ευρωπαίοι πολίτες θα κληθούν να διαλέξουν πώς θα συνεχιστεί όλη αυτή η ιστορία που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση και ξεκινάει από πολύ πίσω πλέον. Και νομίζω ότι τα ερωτήματα που θα τεθούν στις επόμενες ευρωεκλογές έχουν να κάνουν με το ποια θα είναι η συνέχεια. Σκοπός δεν είναι ούτε να διαλύσουμε το ευρώ, ούτε το αν θα βγούμε ή δεν θα βγούμε, ούτε το να κάνουμε ταχύτητες. Σκοπός είναι να μπορέσουμε να πάμε ένα βήμα παραπέρα. Σας ανησυχεί η γερμανική κυριαρχία στην Ευρώπη? Η γερμανική κυριαρχία? Όχι, δεν με ανησυχεί καμία γερμανική κυριαρχία. Μάλιστα. Ο σκοπός είναι να υπάρξουν, να ακούγονται όλες οι φωνές μέσα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και να μπορέσει να υπάρξει ισορροπία. Ναι, βεβαίως θέλουμε ο Νότος να ακουστεί ακόμα πιο δυνατά. Και στα πλαίσια και της ελληνικής προεδρίας, η κυβέρνηση του Αντώνη Σαμαρά έχει σκοπό να προωθήσει πολιτικές για όλο τον Νότο. Γιατί θα πρέπει να αντιμετωπιστούν προβλήματα όπως είναι η λαθρομετανάστευση, όπου τραβάμε τώρα μεγαλύτερο κουπί, ενώ θα πρέπει να μοιραστεί καλύτερα. Θα πρέπει να μιλήσουμε για θαλάσσια πολιτική και θα ανοίξουμε θέματα στην ελληνική προεδρία με σκοπό να τα συνεχίσει και η ιταλική προεδρία και με σκοπό να μπορέσουν να δοθούν λύσεις στην καθημερινότητα του πολίτη. Αυτός είναι ο σκοπός. Μάλιστα. Κύριε Παπά, είπα και στον κύριο Σμυρλή ότι οι μεγάλες αντιδράσεις προέρχονται από τα δεξιά του φάσματος. Δηλαδή από τους αστούς που δυσαρεστούνται από συγκεκριμένες πολιτικές. Βεβαίως εσείς ως εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ είστε σε μια, θα έλεγα, ευτυχή θέση, γιατί το κόμμα σας έχει μεγάλα ποσοστά. Αυτή τη στιγμή οι δημοσκοπήσεις το εμφωνίζουν πότε μπρος, πότε λίγο πίσω από τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά θα ήθελα μια εξήγηση από εσάς, γιατί στην όλη την άλλη Ευρώπη το πράγμα γέρνει προς τα δεξιά. Η αριστερά εμφανίζεται αδύναμη να υπερασπιστεί τα λαϊκά συμφέροντα. Καταρχήν θα πρέπει να σας πω ότι με βάση τις δημοσκοπήσεις. Όχι, εκτός Ελλάδος λέω. Είπα εκτός Ελλάδος. Παρακαλώ, παρακαλώ. Για εκτός Ελλάδος θα μιλήσω. Ό,τι με ρωτάτε θα απαντάω.
οι δημοσκοπήσεις σε πανευρωπαϊκό επίπεδο δείχνουν ότι οι δυνάμεις της αριστεράς στο Ευρωκοινοβούλιο θα έχουν μία αύξηση που θα προσαγγίζει το 50%. Σε νούμερα αυτό μπορείτε να μας το πείτε. Βεβαίως. Αυτή τη στιγμή έχει 39 ευρωβουλευτές η ΓΚΟΕ και η πρόβλεψή είναι ότι θα ξεπεράσει τους 60. Άρα αυτό σε ποσοστό ναι. Είναι... Παρακαλώ, παρακαλώ. Τώρα θα μιλήσω εγώ. Εντάξει, αν θέλετε. Προσέξτε. Κάνουμε διάλογο. Θα κάνουμε διάλογο. Θα κάνουμε άλλο διάλογο. Ο διάλογος θα είναι επί της ουσίας της πολιτικής. Παρακαλώ, όχι, 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 δεν έχω πρόβλημα με αυτό. Λέω, ο διάλογος θα είναι επί της ουσίας της πολιτικής, στην οποία θα μπω τώρα. Δεν είναι μονάχα στα ποσοστά τα εκλογικά. Διότι τα νούμερα παρακαλώ, μην ανησυχείτε. Τα νούμερα δημιουργούν εντυπώσεις. Να μην ανησυχούμε, λέει. Το 4% πανευρωπαϊκά της Ευρωπαϊκής Αριστεράς θα πάει στο 60%. Έχει αναλάβει λοιπόν ο κύριος Τσίπρας να ηγηθεί της πανευρωπαϊκής εκστρατείας της αριστεράς και να αναβάσει την όλη καταπαστική. Πολύ ωραία. Πολύ θέλω να το συζητήσουμε. Θα είναι πρόεδρος, θα είναι υποψήφιος πρόεδρος. Πάρα πολύ καλά ότι είναι ομόφωνη η απόφαση του Συμβουλίου των Προέδρων του Κόμματος της Ευρωπαϊκής Αριστεράς, η οποία θα είναι εισήγηση στο συνέδριο που γίνεται 13, 14 και 15 του Δεκέμβρη στη Μανδρίτη και εκεί ελπίζουμε ότι δεν θα υπάρξει. Έτσι όπως το λέτε. Ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου των Προέδρων. Και του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος δηλαδή. Δεν ανήκει στο ΚΕΑ το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας. Είναι άλλο. Όλοι στην Ευρωπαϊκή Αριστερά. Όλοι στην Ευρωπαϊκή Αριστερά. Όλοι στην Ευρωπαϊκή Αριστερά. Παρακαλώ, σας είπα ότι πρέπει να κάνουμε κουβέντα επί της ουσίας. Ναι, σωστά. Και θα παίζουμε τώρα πασίτες σε αμφιθέατρο. Έτσι όπως το λέτε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Υπήρξα φοιτητής πριν από λίγα χρόνια. Θέλετε, πιστέψτε με, είναι πιο ειλικρινή κουβέντα από οποιαδήποτε άλλη. Θέλω να μην χαλάσουμε την κουβέντα όμως πραγματικά. Πάρα πολύ σοβαρά πράγματα. Έχει ελπίδες έτσι όπως το παρουσιάζεται για άνοδο. Είναι απολύτως σαφές. Να γίνει στη θέση του Μπαρόζου. Αυτό θέλω να σας ρωτήσω. Όχι, να είναι υποψήφιος. Σύμφωνα. Ακούστε τώρα. Σύμφωνα με τη συνθήκη του Άμστερνταμ, της Λισαβόνας, συγγνώμη, ναι, κάθε πολιτικό ρεύμα... Ξέρω, αυτό το ξέρω. Η αριστερά λοιπόν θα προτείνει για τη θέση του Μπαρόζου... Το ξέρω. Αυτό, επειδή μιλήσατε για άνοδο της αριστεράς θεαματική, νομίζετε ότι έχει και ελπίδες να εκλεγεί... Κοιτάξτε, αν εκλεγεί ο σύντροφος ο Αλέξης στη θέση του Μπαρόζου, να ξέρετε θα γίνει η μεγάλη αλλαγή στην Ευρώπη. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, παρακαλώ πολύ. Παρακαλώ λοιπόν τώρα, επειδή έχει σημασία η ουσία της πολιτικής. Παρακαλώ. Προσέξτε τώρα. Γιατί η πολιτική δεν είναι μονάχα στα σαλόνια. Προφανώς. Γίνεται και στους δρόμους. Και στους δρόμους της Ευρώπης αυτή τη στιγμή διαμορφώνονται δύο μεγάλες στρατηγικές. Η μία που επιτίθεται στους λαούς και η άλλη που προσπαθεί να βάλει τους λαούς στο προσκήνιο. Και γίνομαι πάρα πολύ σαφής. Υπάρχουν δύο στρατηγικές αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Η μία στρατηγική αφορά τη στρατηγική που εμείς την ονομάζαμε στρατηγική του μερκελισμού και συγκροτείται με τα εξής. Πρώτον, η οικονομική διακυβέρνηση, τις συνέπειες της οποίας απολαμβάνουμε με το χειρότερο τρόπο στην Ελλάδα. Μάλιστα. Δεύτερον, οι συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου που αυτή τη στιγμή προχωρούν με τις ΗΠΑ και οι οποίες θα ρίξουν το επίπεδο των κοινωνικών παραχών, των εργασιακών δικαιωμάτων, των περιβαλλοντικών προδιαγραφών και της δημοκρατίας στην Ευρώπη. Και μπορώ να σας το εξηγήσω αναλυτικότερα, οι συζητήσεις γίνονται αυτή τη στιγμή στο Ευρωκοινοβούλιο. Τρίτον, ο Ευρωπαϊκός Στρατός, ακούστε, χθες η κυρία Γιαννάκου στο Κοινοβούλιο της χώρας μας παρουσίασε την έκθεση για την άμυνα και την ασφάλεια της Ευρώπης. Και τι είπε? Ότι είναι λίγοι οι πόροι που δίνονται για τον Ευρωπαϊκό Στρατό, ο οποίος πρέπει να δημιουργήσει γρήγορα, διότι η Ευρώπη των συντηρητικών, προσέξτε το σας παρακαλώ πολύ, τονίζει ότι είναι προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών να θεωρούνται ότι ενεργούν συνεκτικά ως πάροχος ασφαλείας όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο και ιδίως στις γειτονικές χώρες. Διαφωνείτε με αυτό. Παρακαλώ, μισό να σας πω. Διαφωνείτε και το παράδειγμα, και το παράδειγμα έχει σημασία. Παρατηρεί με λύπη, λέει παρακάτω στην Ευρώπη. Ο χρόνος δεν είναι απεριόριστος. Ναι, δεν είναι, αλλά πρέπει, έχει σημασία να μιλήσουμε επί της ουσίας.
Αυτό είπα. Θα σας διακόψω σε άλλο σημείο. Δεν πειράζει, δεν θα μιλήσω άλλο. Θα σας στερήσω άλλα πράγματα. Παρατηρεί με λύπη ότι στις πρόσφατες στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Λιβύη και στο Μάλι κατέδειξαν την έλλειψη πρόοδου στην πορεία για μια πραγματική κοινή πολιτική ασφάλεια και άμυνα. Τι είδους πολιτική ασφάλεια και άμυνα είναι αυτή? Διαφωνείτε λοιπόν σε αυτό. Αυτό διαφωνούμε. Μάλιστα. Εδώ ζητάνε τη στιγμή που έχει μειωθεί ο προϋπολογισμός της κοινότητας, έχει μειωθεί ασφυκτικά κάτω από το 1%. Μάλιστα. Όταν ο 1,2% που ήταν εξαιρετικά μικρός και τον πήγαν κάτω από το 1%, ζητούν αυτός ο προϋπολογισμός να μετακυλήσει προς αυτό που θεωρούν άμυνα. Από ποιον απειλείται αλήθεια η Ευρώπη? Και πάει η κυρία Γιαννάκου εχθές και εμφανίζει τη δική της εισήγηση, ως εισήγηση βεβαίως όλης της συντηρητικής Ευρώπης, για να μας πει ότι το πρώτο κύριο πρόβλημα της Ευρώπης είναι πώς θα είναι ο παγκόσμιος χωροφύλακας. Ξέρετε τι με παραξενεύει, κύριε Παπά, και θα περάσω μετά στο τέταρτο και τελευταίο διαδικτυακό διάλειμμα. Όχι, σας παρακαλώ, δεν μπορεί να απαντάτε στο καθένα. Και το τελευταίο και το τελευταίο δεν είναι δεύτερο γύρο. Είναι η ιστορία με τους ενεργειακούς δρόμους. Δηλαδή, έχετε ακούσει τώρα για τους αγωγούς, για τον φαινόμενο της υδρογομάτωσης των υδάτων και βεβαίως για την πυρηνική ενέργεια. Δηλαδή, είναι καινούργιες τεχνολογίες που μπαίνουν, που είναι πρώτο πυλών αυτή τη στιγμή. Και είναι μια στρατηγική. Απέναντι σε όλο αυτό το... υπάρχει πια μια άλλη στρατηγική. Δύο στρατηγικές από εδώ και πέρα θα συγκρουστούν στην Ευρώπη. Η στρατηγική του μερκελισμού και η στρατηγική της αριστεράς. Ωραία. Και θα δούμε ποιος θα νικήσει. Επειδή για την ώρα υπερέχει ο μερκελισμός, εκείνο που με παραξενεύει είναι η αιμονή της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ στο ευρώ και στην ευρωζώνη. Πώς μπορείτε να τα συνδυάζετε αυτά? Πώς συνδυάζονται? Διότι αν ερχόσασταν και μου λέγατε ύστερα από όλα αυτά εμείς θα σηκωθούμε να φύγουμε, θα μπορούσα να το προλάβω. Προσέξτε, κανείς δεν φεύγει από την πατρίδα του. Μα δεν είπα να φύγετε από την Ελλάδα, είπα να φύγετε από το ευρώ. Από την πατρίδα του. Ναι, γιατί ποιος σας είπε ότι δεν είναι η πατρίδα μας η Ευρώπη? Εγώ είμαι Ευρωπαίος πολίτης. Σας είπα και προηγούμενο ότι ζω και στη Σκωτία. Ναι. Δεν κατάλαβα γιατί έχει περισσότερα δικαιώματα η κυρία Μέρκελ από μένα να διαχειρίζει αυτόν τον τόπο. Οι διαχειριστές της Ευρώπης πρέπει να φύγουν και όχι οι ιδιοκτήτες. Και οι ιδιοκτήτες της Ευρώπης είναι λαοί της. Και οι λαοί της μπορούν να επιβάλλουν. Να ψηφίζουν η Μέρκελ όπως είπε ο κύριος Παπαδόπουλος. Μα γι' αυτό κάνουμε τη σύγκρουση με την κυρία Μέρκελ, για να μπορούμε να την διώξουμε από διαχείριση. Εξελέγει η κυρία Μέρκελ. Η κυρία Μέρκελ, μισό λεπτό. Τέσσερα χρόνια. Παρακαλώ, η κυρία Μέρκελ εξελέγει στη Γερμανία. Εξελέγει στη Γερμανία, η πολιτική της ήδη είναι σε αμφισβήτηση. Και το ξέρετε πολύ καλά, διότι ακόμα δεν έχουν κάνει κυβέρνηση. Αυτό είναι παρακαλώ. Τώρα, αυτό που λέτε είναι άλλο πράγμα. Δεν έχει κυβέρνηση σε μια μέρα. Ναι, είναι άλλο. Παρακαλώ. Μα εάν κάνουν κυβέρνηση μαζί με τους σοσιαλδημοκράτες, μαζί με τους σοσιαλιστές. Σοσιαλδημοκράτες, καλά το είπα. Ναι, σοσιαλδημοκράτες, ξέρετε. Ναι. Αντιλαμβάνεστε ότι εδώ πια καταραίει πια το σοσιαλδημοκρατικό ρεύμα στην Ευρώπη και αναδεικνύεται η κρίση στρατηγικής που έχει. Γιατί το πρόβλημα για τους σοσιαλδημοκράτες είναι να δουν αν έχουν και οι ίδιοι μια εναλλακτική λύση και να κάνουν να κουβεντιάσουν. Καλώ, όχι, κύριε Σμιλή, σα παρακαλώ. Σα παρακαλώ, κύριε Παπά. Σα παρακαλώ, κύριε Παπά. Τη αριστερά με τη δεξιά στην Ευρώπη. Του 40% με το 4%. Τι λέτε τώρα? Πώ θα γίνει αυτή η σύγκρουση? Κύριε Σμιλή, ερώτηση. Μπορώ να κάνω ερώτηση τουλάχιστον. Πώ θα γίνει αυτή η σύγκρουση? Θέλω να πάω σε διάλειμμα. Μα δεν τι έχετε παρακολουθήσει τι συγκεντρώσει. Είμαστε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής μας. Ο λόγος είναι στην κυρία Γιαννακάκη και θέλω να τη ρωτήσω και γι' αυτό που ρώταγα πριν, δηλαδή γιατί η αριστερά βρίσκεται στα κάτω της, ενώ από ό,τι θα μπορούσε να περιμένει κανείς λόγω των μνημονίων, λόγω της φτώχειας, λόγω εκείνων, λόγω τ' άλλο, θα έπρεπε να είναι μάλλον το αντίθετο, να συμβαίνει μάλλον το αντίθετο, αλλά ταυτόχρονα θέλω να σας ρωτήσω και αν η Δημάρχη στις επόμενες εκλογές, στις ευρωεκλογές, σκοπεύει να κατέβει μόνη της, αν θα συνεργαστεί με το ΠΑΣΟΚ, αν θα συνεργαστεί με άλλες δυνάμεις, με το ΣΥΡΙΖΑ ενδεχομένως.
Θα αρχίσω από το τέλος. Από το τέλος, ναι, όντως. Ήδη έχουμε τοποθετηθεί διαστόματος του Προέδρου του Φώτη του Κουβέλη ότι η Δημοκρατική Αριστερά στις ευρωεκλογές του Μαΐου του 2014 θα κατέβει αυτόνομα. Ακόμη δεν είναι οριστική απόφαση. Ναι. Ακόμη δεν έχουμε αποφασίσει σε ποιο πολιτικό κόμμα, γιατί για να είσαι σε πολιτική ομάδα πρέπει να έχεις ευρωβουλευτή και εμείς δεν έχουμε. Σε ποιο πολιτικό κόμμα θα ανήκουμε, είναι απόφαση η οποία θα πολιτικό πάρθει. Πολιτικό ευρωπαϊκό κόμμα. Ναι, ναι, θα πάρθει στο συνέδριο που θα γίνει στις 15 του Δεκέμβρη, στο δεύτερο τακτικό συνέδριο της Δημοκρατικής Αριστεράς. Τώρα στα υπόλοιπα ερωτήματα. Κύριε Γιαννακάτη, πριν να συνεχίσετε στα επόμενα ερωτήματά μου, οι δημοσκοπήσεις δεν ευνοούν αυτόνομη κάθοδο, αν τις πιστέψουμε. Αυτό δεν σας προβληματίζει? Οι δημοσκοπήσεις. Εγώ είμαι από τους ανθρώπους που δεν κρατιέμαι έτσι με τα νύχια από τις δημοσκοπήσεις, ακόμη και όταν έδειχναν τη Δημοκρατική Αριστερά στο 18 και στο 12%. Μες. Είναι όμως ένα σημαντικό εργαλείο γιατί δείχνουν, αποτυπώνουν μια στιγμιαία διάθεση του εκλογικού σώματος. Σωστό, το έχουμε δει πολλές φορές αυτό. Δεν είμαι καθόλου ευχαριστημένη με τα δημοσκοπικά ευρήματα που αφορούν στη Δημοκρατική Αριστερά. Είναι κάτι που θα πρέπει να μας προβληματίσει. Η αλήθεια είναι ότι η Δημοκρατική Αριστερά είναι σε αναζήτηση του βηματισμού της αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό και έχουμε συγκαλέσει το δεύτερο τακτικό συνέδριο, όπου εκεί θα αποσαφινιστούν και οι θέσεις μας και η πορεία μας και στις αυτοδιοικητικές εκλογές και προς τις ευρωεκλογές. Από εκεί πέρα, αντίθετα με τον κύριο Σμυρλή, εμένα με ανησυχεί πάρα πολύ η αποθεσμοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η κυριαρχία της Γερμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί έχουμε ξεχάσει, για παράδειγμα, αν βγούμε στο δρόμο και ρωτήσουμε ποια χώρα ασκεί αυτή τη στιγμή την Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, είμαι σίγουρη ότι δεν θα μας απαντήσει σχεδόν κανένας η Λιθουανία. Και θυμίζω παλιότερα, βέβαια θα μου πείτε ότι αυτό είναι και ένα αποτέλεσμα της συνθήκης της Λισαβόνας που απομείωσε το ρόλο της Προεδρίας. Αλλά βλέπουμε ότι παντού όλες οι αποφάσεις παίρνονται από το Βερολίνο και από την κυρία Μέρκελ, η οποία ήταν και είναι, όπως δείχνουν τα πράγματα, καγκελάριος. Σίγουρα η Ευρώπη που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια δεν είναι η Ευρώπη την οποία οραματίστηκαν πρώτα και κύρια οι ιδρυτές της και οι μεγάλοι οραματιστές της. Πρέπει να αλλάξει πορεία. Και γι' αυτό το Ευρωκοινοβούλιο, το οποίο θα προκύψει από τις κάλπες του Μαΐου, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί από τη μία θα πρέπει να διαχειριστεί τα μεγάλα, τα τεράστια προβλήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να διαχειριστεί τη φτώχεια και τη δίκαιη λιτότητα. Είμαστε πάρα πολύ ξεκάθαροι. Δεν έχει τέτοιες δυνατότητες το Ευρωκοινοβούλιο, έχει. Το Ευρωκοινοβούλιο. Εκτός... είναι πολύ. Εκτός από τον προϋπολογισμό, δεν έχει άλλες δυνατότητες. Είναι πολύ σημαντικές οι αρμοδιότητες. Και τον πρόεδρο της Κομισιόν. Μετά από πρόταση του Συμβουλίου. Οι αρμοδιότητες του Ευρωκοινοβουλίου μετά από τη συνθήκη της Λισαβόνας είναι πολύ αυξημένες και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ θετικό, γιατί γκρινιάζουμε και δικαίως γκρινιάζουμε για το έλλειμμα δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε αυτή τη στιγμή είναι πολύ ενισχυμένος ο ρόλος του. Γι' αυτό και είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι θα βγάλουν οι κάλπες και γι' αυτό το φάντασμα του ευρωσκεπτικισμού πλανάται και στους διαδρόμους των Βρυξελών και των άλλων ευρωπαϊκών πρωτευουσών. Και δεν είναι μόνο. Υπάρχει περίπτωση να σαρκωθεί αυτό το φάντασμα. Ναι, να αποκτήσει νεοναζιστικά κόμματα όπως είναι η Χρυσή Αυγή εδώ. Είναι και άλλα κόμματα τα οποία έχουν και ένα σοβαρό προφίλ, όπως είναι η Εναλλακτική για τη Γερμανία, που αν διατηρηθεί στα ποσοστά που είχε στις τελευταίες εκλογές στη Γερμανία, μπορεί να δει Ευρωβουλή. Και πολλά άλλα κόμματα, αλλά είναι... Κυρίως το Εθνικό Μέτωπο στη Γαλλία, έτσι. Το Εθνικό Μέτωπο στη Γαλλία της Μαρίν Λε Πεν, αλλά είναι και κάτι άλλο. Ξέρετε, μέχρι τώρα ως ευρωσκεπτικιστές εμείς ξέρουμε τους Βρετανούς, οι οποίοι παραδοσιακά έχουν μια πολύ συγκεκριμένη στάση απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήδη ο Κάμερον έχει εξαγγείλει δημοψήφισμα για την παραμονή ή όχι. Βέβαια, εγώ πιστεύω ότι δεν θα το κάνει, αλλά το θέλει διαπραγματευτικό χαρτί, προκειμένου να διαπραγματευτεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακριβώς. Είναι εντός εκτός, είπατε πάρα πολύ ωραία. Το Εθνικό Μέτωπο στη Γαλλία όμως δεν λέει εντός εκτός. Τι λέει, λέω. Υπάρχει όμως, υπάρχει και ένας άλλος ευρωσκεπτικισμός που αναπτύσσεται και στον Νότο και στο Βορρά, που έχει ένα πολιτικό έρισμα, το οποίο καλό είναι να το ακούσουμε και να σκεφτούμε πάνω σε αυτό. Δηλαδή, ότι ένα γόνιμο πολιτικό έρισμα. Δηλαδή, αυτή είναι η Ευρώπη που θέλουμε. Όχι, αν είναι αυτή, ευχαριστούμε πολύ, δεν θέλουμε. Γι' αυτό στο επόμενο Ευρωκοινοβούλιο ή θα πρέπει να κάνει πολύ σημαντικά βήματα και το κόμμα μου πιστεύει ότι ένα πολύ σημαντικό βήμα είναι η περαιτέρω ομοσπονδιοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή
θα αλλάξει δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση ή πιθανόν να μην υπάρχουν και λόγοι να υφίσταται πλέον. Και έχουμε να αντιμετωπίσουμε πάρα πολλά ζητήματα, τα οποία ζητούμε να τα ανοίξει. Λίγο, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο, θα τα ανοίξει, και θα τα ανοίξει η Ελληνική Προεδρία, όπως είναι το θέμα της συνολικής λύσης της μετανάστευσης και διαχείρισής της σε ένα ευρωπαϊκό επίπεδο, η ανάπτυξη, η κοινωνική συνοχή. Και δύο λόγια για την έκθεση της κυρίας Γιαννάκου, η οποία παρουσιάστηκε χθες στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Και η έκθεση της κυρίας Γιαννάκου δεν έκανε τίποτα άλλο παρά να έρθει και να εφαρμόσει τα άρθρα 42, 44 και 46 της συνθήκης της Λισαβόνας. Άρα τα προβλήματά μας ξεκινάνε από εκεί. Είμαστε υπέρ κατά της συνθήκης της Λισαβόνας. Είμαστε υπέρ της ομοσπονδιοποίησης της Ευρωπαϊκής. Εσείς τι είστε. Η δημαρχή είναι. Αναφανδόν υπέρ. Μάλιστα. Θυμίζω κατά, και τότε. Πώς? Ένα από λεπτό. Κατά. Όχι. Κύριε Παπά, όταν θα μου επιτρέψετε. Όταν ήταν μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, ψηφίσαμε εναντίον. Εντάξει, έφυγαν από ΣΥΡΙΖΑ όμως. Ένα λεπτό. Όχι, όχι, όχι. Έφυγαν όμως και μπορούν να έχουν συνολικά διαφορετική πολιτική. Θα θυμίσω ότι οι βουλευτές μας, φύγατε, κυρία, καλός ή κακός, είστε εκτός ΣΥΡΙΖΑ. Θα μου επιτρέψετε, κύριε Αποστολόπουλε, να αποκαταστήσω την αλήθεια. Παρακαλώ, παρακαλώ. Λοιπόν. Μέσα στην ψηφοφορία έμεινε μόνο ο Φώτης ο Κουβέλης. Θυμίζω, κύριε Παπά, θα φρεσκάρω τη μνήμη σας, ότι οι υπόλοιποι, δεν κάνει τίποτα, ότι οι υπόλοιποι βουλευτές μας αποχώρησαν. Το θυμάστε? Μάλιστα. Εντάξει. Λοιπόν, το λύσαμε το πρόβλημα με τον κύριο Παπά. Λοιπόν, όσον αφορά λοιπόν. Συντομεύστε, κυρία Γιαννακάκη, γιατί πρέπει να μιλήσω για όσον αφορά τη συγκεκριμένη έκθεση, πάρα πολύ σύντομα, γκρινιάζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μόνο μια οικονομική ένωση, δεν έχει πολιτικό προφίλ προς τα έξω κτλ. Αυτή η έκθεση λοιπόν και η συνθήκη της Λισαβόνας, αυτό έρχεται να κάνει, να προχωρήσει στην πολιτική ένωση που αν υπήρχε πιθανόν να. Όχι να έχει αποτρέψει την κρίση, γιατί η κρίση είναι παγκόσμια, αλλά να είχε απαλύνει πολλά από τα σκληρά χαρακτηριστικά της. Μάλιστα. Κύριε Μιχαλόπουλε. Κοιτάξτε, η δράση με τις δυνάμεις τις οποίες διαθέτει τώρα ξεκινάει με μια προσπάθεια στις 7 Νοεμβρίου υπό την αιγίδα του ΑΛΔΕ, που είναι το Ευρωπαϊκό Κόμμα των Φιλελευθέρων και Δημοκρατικών, να δημιουργηθεί ένα ευρωπαϊκό ψηφοδέλτιο που θα πιέζει για τις μεταρρυθμίσεις. Πολύ προφανώς γιατί είναι πρώτο θέμα για την Ελλάδα, αλλά οι μεταρρυθμίσεις χρειάζονται και στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή η προσπάθεια, όπως είπα, ξεκινάει με την εκδήλωση 7 Νοεμβρίου, όπου θα συμμετέχει εκτός από τη δράση και μια σειρά προσωπικότητων, ώστε να προωθηθούν οι μεταρρυθμίσεις και στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σίγουρα δεν είμαστε καθόλου ευχαριστημένοι με την υφιστάμενη κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και φαινόμενα όπως εθνικισμός, η υπεριθωριοποίηση των μειονοτήτων και ο ρατσισμός διαλύουν την καρδιά της ιδέας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θεωρούμε λοιπόν ότι υπάρχει χώρος όλων αυτών των πολιτών που θέλουν να εκφραστούν ψύχρεμα μέσα από την διαδικασία ενός προοδευτικού κέντρου σε ένα ευρωπαϊκό ψηφοδέλτιο που θα έχει σημαντικές πιθανότητες επιτυχίας στις ευρωεκλογές για την Ελλάδα. Και καρδιά αυτής της προσπάθειας φιλοδοξούμε να είναι η δράση. Μάλιστα. Κύριε Θερμόπουλε, εσείς θα κατέβετε αυτόνομοι? Εννοείται και είναι αυτονόητο. Εγώ εκλέχτηκα το 2009 ως ο πρώτος Έλληνας πράσινος ευρωβουλευτής. Τα 2,5 χρόνια παραιτήθηκα γιατί είμαστε το μόνο κόμμα το οποίο έχει θεσπίσει την εναλλαγή στο μέσον της θητείας. Δεν πιανόμαστε από τις καρέκλες και με αντικατέστησε επάξια ο Νίκος Χρυσόγελος. Είμαστε ως πράσινοι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η τέταρτη σε μέγεθος με 59 ευρωβουλευτές. Οι οποίοι όταν εγώ εκλέχτηκα ήταν 7 λιγότεροι. Δηλαδή υπάρχουν προσχωρήσεις και από άλλες ομάδες και από την αριστερά και γενικότερα την κοινοβουλία των ιδεών. Οπότε εγώ ψηφιός και Δρεμόπουλε. Σας παρακαλώ, κύριε Τσίπρα, να εκλεγεί στην Κομισιόν, μάλλον. Λοιπόν, κοιτάξτε, έχω λίγο χρόνο και θα ήθελα να προβάλλω θετικά τις ιδέες μας και τις προτάσεις μας και όχι να περιοριστώ σε μια αντιπαράθεση σε ένα. Εντάξει, μην απαντάτε, κύριε Δρεμόπουλε, συνεχίστε. Αυτό λοιπόν το οποίο εμείς λέμε είναι σαφές ότι υπερασπιζόμαστε το ευρωπαϊκό όραμα. Είμαστε Ευρωπαίοι και όχι φιλοευρωπαίοι. Ευρωπαίοι με χωρίς υποσημειώσεις. Που σημαίνει ότι αυτό είναι το κοινό μας σπίτι. Από τον Ατλαντικό στα Ουράλια.
Με αυτή την έννοια θέλουμε να αλλάξουμε, να γίνει καλύτερο. Δεν ικανοποιούμαστε από τις συγκεκριμένες πολιτικές, τις πολιτικές Μπαρόζο, του νεοφιλελευθερισμού, τις πολιτικές της αυστηρής λιτότητας, της μουσουλμικής πειθαρχίας κλπ. Προφανώς και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να πάρει περισσότερες εξουσίες. Γιατί αλλιώς θα πάρουν οι κυβερνήσεις, οι διακυβερνητικοί, που και αυτό τελικά που ονομάζουμε ως έλλειμμα δημοκρατίας, στην ουσία τι είναι, μια συμφωνία μεταξύ των δύο μεγάλων πυλώνων ως χώρες και ως οικονομίες, μεταξύ Γερμανίας και Γαλλίας, οι οποίες και κανονίζουν τις τύχες. Δεν ήταν αυτό το όραμα. Η Ευρώπη οικοδομήθηκε πάνω στις τάχτες του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Και δεν μπορεί να υπάρχουν αμφισβητήσεις για αυτό το όραμα. Πρέπει να το αλλάξουμε και να το προσανατολίσουμε σε μια οικολογική και κοινωνικά αλληλέγγυα κατεύθυνση. Εμείς έχουμε ένα σχέδιο. Και το σχέδιο αυτό το υπηρετούμε. Με συνέπεια, όσο αυτό είναι δυνατόν, και μάλιστα όπως θα εκλέξουμε εμείς για το ευρωψηφοδέλτιό μας. Κύριε Παπά, με τον ίδιο παράστητα, αν έχετε την καλοσύνη. Λοιπόν, όπως θα εκλέξουμε εμείς και εκλέξαμε με δημοκρατική διαδικασία και συμμετοχή στην ψηφοφορία όλων των μελών, ποια θα είναι η Ευρωλίστα, το ξεκινάμε από την επόμενη εβδομάδα και ταυτόχρονα στην Ελλάδα θα ξεκινήσει με ένα debate μεταξύ εκείνων που θα είναι επικεφαλής. Ολοκληρώστε, κύριε Θερμόπουλε. Τη φράση. Αν έχετε. Να ολοκληρώσω, ναι. Παρακαλώ. Θα έχουμε δύο επικεφαλείς σε ένα πανευρωπαϊκό επίπεδο. Και θα ξεκινήσει ένα debate και μια συμμετοχή με ανοιχτή ψηφοφορία, ηλεκτρονική και εξασφαλισμένη, με μέλη και φίλους των πράσινων σε όλη την Ευρώπη, για να εκλεγούν οι δύο επικεφαλείς. Θα κάνουμε μια ευρωπαϊκή καμπάνια για μια διαφορετική, βιώσιμη ευημερία που θα είναι για όλους τους πολίτες. Αλλά ταυτόχρονα κάνοντας όχι μόνο αυστηρή κριτική, αλλά και καταθέτοντας εναλλακτικές προτάσεις. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Κωνσταντακόπουλε, θα κλείσετε την εκπομπή. Εγώ νομίζω ότι βρισκόμαστε σε ένα πάρα πολύ κρίσιμο σημείο της ευρωπαϊκής ιστορίας. Αντιμετωπίζουμε τη μεγαλύτερη κρίση της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, με τις πολιτικές που είναι σήμερα σε ισχύ, είτε εξελίσσεται σε μια δικτατορία των αγορών, καταργώντας προοδευτικά το ίδιο το πολίτευμα το δημοκρατικό, και ό,τι απετέλεσε το όραμα το ευρωπαϊκό μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, είτε θα διαλυθεί στα εξών συνετέθη σε μια πολύ μεγάλη κρίση, η οποία θα είναι και μια ιστορική επιστοδρόμηση. Γι' αυτό θα πρέπει να παρουσιαστεί μια εναλλακτική. Και από αυτή την άποψη ελπίζω και ότι η παρουσία του Αλέξη Τσίπρα στην ευρωπαϊκή προεκλογική αυτή εκστρατεία θα συμβάλλει σε αυτή την κατεύθυνση. Για μας είναι πολύ περισσότερο σημαντικό για την Ελλάδα. Δεν ξέρω αν το πολιτικό προσωπικό της χώρας, τι ποσοστό του πολιτικού προσωπικού της χώρας έχει συνείδηση της κατάστασης στην οποία βρισκόμαστε και του ότι εδώ κρίνεται πια η ίδια ύπαρξη του ελληνικού, η συγκροτημένη ύπαρξη του ελληνικού λαού, του ελληνικού κράτους, η ανεξαρτησία του, η κυριαρχία του και η προοπτική του. Είπατε προηγουμένως, κύριε Αποστολόπουλε, πώς συνδυάζονται αυτά με το ευρώ. Ακούστε να δείτε. Ναι, η Ελλάδα έχει πάρα πολλά. Ναι, αλλά τίθεται ένα ερώτημα, είναι ανεξαρτήτως των κομμάτων. Τίθεται ένα ερώτημα στη χώρα. Τι θα κάνει. Είναι προφανές ότι η Ελλάδα πρέπει να το σταματήσει το πρόγραμμα που εφαρμόζεται αύριο το πρωί. Το ζήτημα είναι τι θα κάνει στο μέτρο που οι άλλοι απαντήσουν με. Πώς το λένε, με τον τρόπο που απάντησαν στην Κύπρο. Για να είμαστε ακριβώς ακριβείς. Στην Κύπρο δεν απάντησαν, απείλησαν ότι θα απαντήσουν. Πρέπει κάποιος να το δοκιμάσει αυτό και να δούμε τι θα γίνει. Αλλά δεν αμφισβητώ ότι θα μπούμε σε μια σύγκρουση. Γι' αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να κάνουμε ό,τι μπορούμε, και είναι κρίμα που δεν είναι ενωμένες οι πολιτικές δυνάμεις όλες σε αυτή την κατεύθυνση, ώστε να ενημερωθεί επιτέλους η Ευρώπη για το τι έχει συμβεί στην Ελλάδα αυτά τα χρόνια. Λέτε ότι δεν το ξέρουν. Ναι, πιστεύω ότι ο μέσος Γερμανός, για παράδειγμα. Α, μιλάτε για τον κόσμο, μάλιστα. Αλλά μιλώ και για τις επαφές με τις πολιτικές δυνάμεις, αν θέλετε, με τμήματα των ελίτ κτλ. Τον Οκτώβριο-Νοέμβρη του 2011, πήραμε την πρωτοβουλία μερικοί άνθρωποι, και εγώ και ο Μίκης Θοδωράκης και ο Αλέξης Τσίπρας και ο Μανώλης Ογλέζος και ευρωπαϊκές προσωπικότητες. Κάναμε μια έκθεση για τη σωτηρία των λαών της Ευρώπης, η οποία πιστεύω ότι εξακολουθεί να είναι και σήμερα επίκαιρη. Και όπου πραγματικά ζητήσαμε την μεγαλύτερη δυνατή δράση και συντονισμό δυνάμεων, που είναι πιθανώς και πολιτικά και ιδεολογικά διαφορετικές, αλλά που πρέπει αυτή τη στιγμή, λόγω του μεγάλου αυτού διακυβεύματος, που δεν είναι λιγότερο από τα αντίστοιχα διακυβεύματα του Μεσοπολέμου, γιατί είναι στην πραγματικότητα η διατήρηση της ευρωπαϊκής δημοκρατίας και έχει για μας ζωτική σημασία για την Ελλάδα και για την Κύπρο. Γι' αυτό κάναμε λοιπόν μια έκκληση στο να γίνει αυτή η συσπήρωση των ευρύτερων δυνατών δυνάμεων στην κατεύθυνση της υπεράσπισης της Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας και της υπεράσπισης φυσικά και του έθνους μας. Μάλιστα.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Όχι, κύριε Σμιλή, έχουμε τελειώσει ακόμη. Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα ίδρυσε όλο αυτό το πράγμα και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα θέλουμε να το προχωρήσει, γιατί αυτό εμπιστεύτηκε όλα αυτά τα χρόνια ο ευρωπαϊκός λαός. Και έχουμε πάλι και όλη τη δυνατότητα να πάλι πρώτο. Ναι. Ο κ. Μιλής... Ενδιαφερόμαστε περισσότερο για την Ελλάδα και για την πρώτη και τελευταία κουβέντα. Κύριε, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ρωτήσε ο κ. Τσίπρας για την Παλαιοευρωπαϊκή Κάμπανια. Σας παρακαλώ. Έλληνες αυτοκτονούς. Εσείς μου λέτε το Λαϊκό Κόμμα. Για τις ευρωπαϊκές μίλησα, κύριε Κωνσταντακόπουλε. Σας παρακαλώ. Για τους ευρωπαίους πολίτες. Σας παρακαλώ, κύριε Κωνσταντακόπουλε. Σας παρακαλώ. Λίγο προσπαθώ να κλείσω την εκπομπή. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Λυπάμαι που ένα τέτοιο δυσάρεστο γεγονός δεν επέτρεψε μια εκτενή και σε βάθος κουβέντα για τα ευρωπαϊκά πράγματα και για τις ευρωεκλογές πιο συγκεκριμένα. Έχουμε χρόνο όμως, θα επανέλθουμε σε αυτό το θέμα, το οποίο μας αφορά όλους, γιατί όλοι στο τέλος, όπως από πολλές πλευρές τονίστηκε, είμαστε στην Ευρώπη, ανήκουμε στην Ευρώπη. Μπορεί να αισθανόμαστε και λίγο Ευρωπαίοι, ή αν δεν αισθανόμαστε θα πρέπει να το εξηγήσουμε το γιατί. Σας ευχαριστούμε σε κάθε περίπτωση που μας ακούσατε. Καλή σας νύχτα.